Εγώ αυτά δεν τα φοράω. Να ξέρετε. Θα μου φέρετε άλλα. Ρε είστε τρελοί ρε. Ρε 27 το air condition ρε. Πω. Καλά θα μιλήσουμε για τις φαγές της Κράσνονταρ. Ρε κάνε το χέρι που δεν έδωσε. Ρε. Ρε είστε τρελοί ρε. Ανοίξτε air condition ρε. Τώρα το βάλω να βαρέει πάνω μου. Άκρη. Όχι, πιο δυνατό το θέλω. Πώς θα το βάλεις γλυκό. Στο 14. Πάνε ρε πιο κάτω λίγο. Ο Ολυμπιακός Κράσνονταρ, Νίκο. Κλαίει Κράσνονταρ, καθαρό πέναλτι της δόθηκε. Και με χρήση VAR. Καθαρό πέναλτι. Δεν δόθηκε. UEFA Mafia. Τι γίνεται, φίλε. Θέλω να συγκεντρωθείς τώρα λίγο σήμερα γιατί η μέρα είναι δύσκολη. Ναι. Έτσι, θέλω να είσαι συγκεντρωμένος, να βγει αυτό το δίωρο. Για δουλειά μου στην Ελληνική. Εντάξει. Διότι η μέρα είναι δύσκολη. Σήμερα θα πρέπει να συγκεντρωθούμε, Νίκο Παπαδόπουλε, ναι. Ούτως ώστε. Να βγει αυτό το τίμιο δίωρο. Δεν είναι καλή μέρα, Νίκο, θα έλεγε. Δεν είναι. Και ξεκινάει με σφαγή τη Κράσνονταρ στο 10ο λεπτό. Καθαρότατο το πέναλτι μέσα στο Καραϊσκάκη. Αφού το VAR, φίλε. Ποιο VAR, ρε, φίλε. Ο άλλο το μόνο που δεν έκανε ήταν να πέσει την αποκρούση. Ο Μεριά, νομίζω ήταν. Η πεντακάθαρη UEFA, όπω έχουμε ξαναδεί, όπω έχουμε ξαναπεί. Γενικότερα. Εντάξει, τι γίνεται, γιατί πήγα να πέλετε εδώ στην Κράσνονταρ. Οκ, όλα καλά. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχουμε κι άλλα παιχνίδια, φίλε. Κάτσε. 6 μάτσα έχει συνολικά νομίζω. 3 χθες και 3 σήμερα, έτσι δεν είναι. Ναι, αφού 6 είναι οι ομάδες που προέρχονται από τα προκριματικά. 6 και 6. Young Boys Ερυθρός Αστέρας με βασικό Ματέο Γκαρσία 1-0. Πόσο Νταλκά είχαν αυτοί οι φίλοι. Αυτός προπονούταν με την Λασπάλμα. Όχι. Α, ναι. Δυναμό Ζάγκρεμπ Ρόζε Μπορίφη. 1-0. Πόσο να βάλε παίξει ευθείαν. Βασικό φίλο Ματέο. Ο Βλάνταν. Βλάνταν και το πιστεύει μάλλον. Μιλόεβιτ. Δυναμό Ζάγκρεμπ Ρόζε Μπορίφη 1-0. Και Ολυμπιακός Πειραιός Κράσνονταρ 0-0. Τρέχει το αίμα της φαγμένης Κράσνονταρ. Αφού το βάρει, Νίκο. Στο Καραϊσκάκι. Ποιο βάρει, φίλε, το δεύτερο replay. Αφού το βάρει, όμως είδε. Δεν το είδε. Ο Ισπανός, μάλλον, πήρε την απόφαση ότι δεν χρειάζεται να. Γιατί όπως μας εξήγησαν και οι άνθρωποι της ΕΠΟ με τα διάφορα πολύ ωραία βίντεο που κυκλοφόρησαν σήμερα. Ναι. Πολύ χρηστικά αυτά τα χαρακτήριζα. Ναι. Και διαφορετικά το ένα με το άλλο. Ναι. Λέει ότι το βάρει υποδεικνύει η απόφαση είναι του διαιτητή. Αχά. Δηλαδή, σαν εννοεί ότι ό,τι και να πει το βάρ. Την απόφαση την παίρνει ο διαιτητής. Ωραία. Τώρα εντάξει, το ότι ο άλλος μπορεί να έκανε μπλοκ σαν τον. Ξέρω εγώ. Πες και ένα βολεμπολίστα γνωστό. Σαν τον Τάδε. Ωραία. Δεν πειράζει. Ο Ισπανός νομίζω ο διαιτητής δεν είναι τίποτα. Σαν τον Θάνο Τερζή. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θάνο Τερζή σε φίλο κοντό ήταν για να κάνει μπλοκ. Εντάξει, okay. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό λοιπόν. Σα στήρα 7. Ναι. Την 7. Λάχιστα μόνο έχει Βαλμπουενά. Και την 8. Βαλμπουενά έχει πολύ καλά αγγίγματα τη μπάλα στην Κοπαδόπουλη. Χαϊδεύει θα λέγαμε. Είναι πολύ καλό. Ναι. Τη φέρετε γλυκά. Είναι καλό και τα στιγμένα του είναι πολύ καλά. Για να δούμε. Και όπως διάβασα σήμερα σε μια ιστοσελίδα. Καλό ήταν το κόρνερ. Όπως διάβασα σήμερα σε μια ιστοσελίδα γνωστή, ναι. Το πρωί υπήρχε ένα άρθρο, ναι. Γνωστού τύπου ο οποίος δεν υπογράφει, ναι. Ή μάλλον υπογράφει ψευδώνυμο. Ναι. Και σε αυτήν την ιστοσελίδα τι γίνεται. Όταν είναι κεντρικό το θέμα έχει ένα τίτλο. Κάτω στη φωτογραφία έχει έναν άλλο τίτλο και όταν μπαίνει μέσα στο κείμενο έχει έναν άλλο τίτλο. Στο κεντρικό θέμα λοιπόν που ήταν που έπαιζε το πρωί, έγραφε επένδυση στα στημένα. Το είδαμε. Για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ρε παιδιά, και ποιο αρχισυντάξει το πρωί τι έκανε. Δηλαδή, ένα δεν είπε, εσεί τι κάνετε, ρε. Τι γράφετε, θα μου το κλείσετε. Θα μου το κλείσετε. Ρε, κάνε στην άκρη δηλαδή. Ρε, κάνε άκρη. Εντάξει. Είναι δυνατόν. Επένδυση στα στημένα και ούτε κάσει εισαγωγικά τα στημένα. Και στο site και όλα πήγαινε πολύ κακό. Ρε φίλε. Και σου λέω άλλο τίτλο από κάτω, άλλο τίτλο μέσα. Εντάξει, και στο μεγάλο επένδυση στα στημένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Γιατί όχι. Τι έχουμε, Νικό. Υπάρχει μια πληροφορία, ένα πουλάκι μου είπε ότι είσαι μία από τι 8.000 και πλέον εγγραφέ στο PAOK TV σήμερα. Για όχι. Το PAOK Πανετολικό. Δεν το επιβεβαιώνει. Το διαψεύδει. Ναι. Εντάξει, γιατί αν έλεγε ούτε το διαψεύδω θα υπήρχε θέμα. 8.000. 8.000 και πλέον. Σήμερα, Τετάρτη. 40.000 μόνο σήμερα. 40.000. Καλά είναι. Τετάρτη ξαναλέω. Έτσι. Που εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή, δηλαδή όπως το κάνω και εγώ ας πούμε για να βρω το παιχνίδι, ναι. Την Κυριακή με το μάτς θα γίνεται το καλό. 40.000 σου είπα. Ναι. Ωραία, τσέπη. Έχω ένα φόβο. Το ίντερνετ. Ναι. Ναι. Έχω ένα φόβο. Δηλαδή, όχι από πλευρά ΠΑΟΚ, δηλαδή πιστεύω ότι είναι έτοιμη για πολύ μεγάλα νούμερα. Okay. Ένα Ερυθρός Αστέρας. Έχει γούστο. Ματέο Γκαρσία, φίλε. Έχει γούστο. Ματέο Γκαρσία. Ναι, ρε, αυτό το βάλε, αυτό το είδα. Δεν το βγάζει ακόμα. Ρε, αυτό το βάλε, σου λέω. Ναι, εντάξει. Ναι. Πήρε την μπάλα από εκεί αριστερά, κεφάλι κάτω, σουτ μέσα. Έχει γούστο. Αυτό είναι, ρε. Όχι.
Ο Ντεγκενέκ. Λάθος το έχει. Ο Ντεγκενέκ. Ο Ματάου Γκαρσία το βάλει. Είναι γκολ και εκτελεστής, είναι ο Μίλος Ντεγκενέκ, γράφει εδώ πέρα το λέει. Μάλιστα. Είναι γκολ και εκτελεστής. Πολύ ωραία. Όταν λέμε είναι γκολ εννοεί... Όπως λέει και το θελικό σύνθημα, βάλε γκολ, άρα είμαι γκολ. Αυτό. Είναι γκολ και εκτελεστής, είναι ο Μίλος Ντεγκενέκ, μάλιστα. Θα μπορούσε να γίνει και σύνθημα. Ωραία. Σωστά. Ένα-ένα λοιπόν. Όπως το πέτα παπέτα πέτα και ένα γκολάκι πέτα δηλαδή. Το εντάξει, παπέτα. Ο Κύπριος striker του Άριος κάποτε. Βέβαια. Πολύ δυνατό το σύνθημα αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου. Young Boys, Ερυθρός Αστέρας, 1-1 ισοφαρίζουν οι Σέρβοι του Βλάντα Μιλόεβιτ. Μόνο στο Καρασκάκης δεν έχει γκολ, ρε φίλε. Του... Αν και θα έπρεπε. Παίζει. Νομίζω ότι παίζει, ρε φίλε. Τους... Είναι... Ήταν βασικό στα περισσότερα παιχνίδια. Παίκτε. Περίμενε. Κάνια με Ιβάνιτ. Γκαρσία βασικό δεξιά. Και ο Κάνια. Στα χαφ, ναι, 4-2-3-1. Ο στόπερ του Ερυθρού Αστέρα το βάλε τον γκολ. Μάλιστα. Μόνο γκολ η Φούλαμ 2-0 στην Championship, τη Millwall. Έχουμε και εκεί παιχνίδια βεβαίως. Cardiff, Huddersfield που σήμερα υπήρχαν δημοσιεύματα για York Οδόνη 0-0. QPR, Swansea 0-1. Leeds, Bradford 0-0. Preston, Stoke 2-0. Charlton, Πού, Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη 1-0. Οι δύο ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη αγωνίζονται απόψε. Βεβαίως. Εντάξει, West Brom Reading 0-0 και είπαμε στο Champions League. Δυναμό Ζάγκρεμπ Ρόζεμπορ παραμένει το 1-0 και Ολυμπιακός Κρασνοντάρ 0-0 στο μισογεμάτο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα λέγαμε. Πενελόπη Πλάκα, δυνατό, πολύ δυνατό. Είναι πάνω στον αντένα, πάρα πολύ δυνατό. Σαλονικιά, εντάξει, εδώ πέρα δικό μας παιδί, πρέπει να πηγαίνει και η σχολή κάτω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ο Ελαπτελαουί, okay. Αυτός ποιος είναι? Κάτι Ματμάεφ, κάπως έτσι τον είπε. Τον Γκένιεφ. Okay. Αλεξία Αλεξάνδροβιτς. Ναι. Τι γίνεται, Αλονίκο μου, τι γίνεται σήμερα? Καλά, φιλαράκι μου. Πώς πάει η επικαιρότητα? Η επικαιρότητα νομίζω ότι σήμερα δεν μας προσφέρει πάρα μα πάρα πολύ. Δεν μας προσφέρει πολλά. Σε, ναι, σε σχέση με χθες έχετε κανένα. Είναι πολύ πιο χαλαρή η ρυθμή, θα έλεγα. Ναι. Εντάξει, τώρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού μας δίνει λίγο ψωμί. Να, και θα μας δώσει νομίζω και μέχρι το τέλος της βραδιάς. Από ό,τι φαίνεται, φίλε, και από την εικόνα που έχουμε ο Καρασιάκης, που εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχει κόσμο. Απλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ζίγκα. Και νομίζω ότι έβγαζε και προσφορά ένα εισιτήριο. Μια γνωστή εταιρεία και χορηγός του Ολυμπιακού. Γνωστή κινητή τηλεφωνία. Ναι. Όπως βγάζει για σινεμά. Για μπέργκερ. Τι λες, Γιάννη, κουλές και χρειάζεται διαφήμιση την κάνουμε. Εντάξει, είμαι, χρειάζεται. Έβαζε και ένα συνένα. Ναι. Πάντως, διακρίνω μια διαφορά σε σχέση τώρα Πειραιά, ας πούμε, με Θεσσαλονίκη. Ότι. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν μου κάνει και εβδομάδα το 15 Αύγουστο που συνήθως τα πάντα είναι άδεια. Θεωρείς ότι έχει περισσότερο κόσμο? Θεωρώ ότι εδώ έχει κόσμο. Έχει, ναι. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι η εβδομάδα θα είναι νεκρή, αλλά δεν είναι νεκρή. Σε αυτό το συμπέρασμα έφτασα και εγώ τις τελευταίες μέρες. Ναι. Και η σφιγμομέτρησή μου είναι η νέα παραλία. Την οποία. Όχι, όχι. Δεν έχει να κάνει. Την οποία επισκέπτομαι τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα. Και αν την προηγούμενη εβδομάδα όντως δηλαδή, τα πράγματα ήταν νεκρά, αυτή την εβδομάδα είναι κανονική καλοκαιρινή Ιούνιος. Ναι. Δεν ξέρω, οι περισσότεροι έχουν γυρίσει από ό,τι καταλαβαίνω. Σε αντίθεση με την Αθήνα που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αν και διάβαζα και από εκεί κάτι τέτοιο, ότι οι περισσότεροι έχουν γυρίσει ήδη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όλη τόση δουλειά είχαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Έθου Σαβάρ λέει στο Καρισκάκι τώρα για... και έχει το φόρτ. Ναι, πολύ καλά θα περάσουμε, το παρθαρίσουμε πολύ γέλιο. Έρχεται γέλιο. Παιδιά. Σήμερα ας πούμε για παράδειγμα, σήμερα βγήκαν διαιτητές, αυτό ήθελα να πω. Και είχε διαιτητές ΒΑΡ. Ναι. Και τα υπέρ Φιντάνια είναι διαιτητές ΒΑΡ. Κομίνης ας πούμε. Σιδηρόπουλος. Ναι. Βαγγέλου. Ο Σέζος. Τέσσερις διεθνείς νομίζω, τέσσερις διεθνείς δεν έχουμε. Κομίνη, Τζίλο. Ο Τζίλος είναι στον Βικελίδης, ναι. Ναι. Κομίνη, Τζίλο, ποιος, πώς θα είναι στον άλλον? Ο Ευαγγέλου. Όχι, Παπαπέτρου. Παπαπέτρου κι αυτό. Και ένα ακόμα, ποιο είναι άλλο διεθνή. Ποιο είναι Σιδηρόπουλο. Αυτοί οι τέσσερις είναι χειριστές VAR. Στο πρώτο, ή τέλος πάντων διαιτητές VAR. Και με assistant ναι. VAR. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι, αν γίνει κουτσουκέλα, θα μιλήσουν εδώ συνεννόηση και θα του πούνε του, ξέρω εγώ, του πρώτου διαιτητή μέσα, θα του πούνε πάνε δε στο VAR. Θα λέγαμε ότι θα λογοδοτήσουν οι συνάδελφοι ενδεχομένως. Τι να πω, ρε φίλε. Επίσης θα σου πω λίγο κάτι. Στην ενδοσυνεννόηση μέσα δεν μπορεί να λέει: πώ είναι δυνατόν ο Καραγκιόζη να μην το είδε αυτό? Πάνε δε στο τέτοιο. Ή πρέπει να του λέει: πάνε δε στο βάρο. Είναι δυνατόν να μην το είδε. Γιατί ήταν τι. Είσαι θυμένο. Είσαι θυμένο. Φλάκα μα κάνει. Αυτό τώρα. Ναι. Θα υπάρχει σε κάθε γήπεδο, ρε παιδί μου, αυτή η εγκατάσταση. Και οι χειριστέ βάρ θα είναι όλοι σε ένα σημείο κάπου στην ΕΠΟ, ξέρουμε, στο ΑΚΑ που.
Στο γήπεδο, νομίζω. Στο κάθε γήπεδο. Νομίζω ότι είναι στο γήπεδο. Το κάθε γήπεδο, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, ας πούμε, έτσι. Που δεν το λες και υπερσύγχρονο. Στο γήπεδο θα είναι. Έχει αίθουσα για αυτή τη δουλειά. Τέλεια. Κολοσιαίες στιγμές. Γιατί γλυκό. Εγώ νόμιζα ότι ρε φίλε αυτή. Όχι, όχι. Θα είναι σε ένα κεντρικό. Ρε εσύ, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, δεν σου λέω για το κομμάτι που έχει να κάνει με εκείνο που είναι μέσα στο γήπεδο και πέφτει και βλέπει. Όχι, λέει. Και εγώ τώρα δεν σου λέω. Ναι. Γιατί α πούμε ρε παιδί μου, όταν το βλέπαμε στο παγκόσμιο κύπελο, είχε μια μεγάλη αίθουσα κεντρική που το βλέπαμε. Γι' αυτό λίγο προβληματίζομαι. 10 καυτά ερωτήματα. Πού θα είναι το κέντρο επιχειρήσεων. Εκεί, εκεί θα είναι. Το κέντρο επιχειρήσεων θα βρίσκεται στην ΕΠΟ. Α, α, δεν θα έρχονται στα γήπεδα δηλαδή. Μάλιστα. Ρε εσύ, τώρα συγγνώμη, καταρχάς πόσα γήπεδα μπορούν να έχουν μια τέτοια αίθουσα με τόσες οθόνες μέσα πλάκα. Το κέντρο επιχειρήσεων θα βρίσκεται στην ΕΠΟ. Θα υπάρχει ένα δωμάτιο κεντρικού εξοπλισμού το οποίο θα είναι η καρδιά του συστήματος και θα έχει εγκαταστημένο όλο τεχνικό εξοπλισμό. Ένα δωμάτιο παρακολούθησης ροών το οποίο θα αποτελεί την αίθουσα ελέγχου για τα οπτικοακουστικά σήματα και 8 κέντρα επιχειρήσεων, 20-25 τετραγωνικών καταστάσεων το καθένα. Είναι η χώρα που θα λειτουργούν τα VAR και θα εξετάσει τη φάση. Παράλληλα θα υπάρχουν εγκαταστάσεις στα γήπεδα, το κάτω. Το κάθε γήπεδο θα έχει εγκατάσταση με εξοπλισμό που θα συνδέεται με την καρδιά του συστήματος και θα διασυνδέει την υπάρχουσα την επικοινωνία των διαιτητών με το VAR. Τέλος, υπάρχει χώρος ανασκόπησης του βίντεο από τον διαιτητή μέσα στο γήπεδο. Πόσα άτομα θα απασχολεί το παιχνίδι, όπως προαναφέρθηκε. Το κάθε μάτς θα έχει το δωμάτιό του και θα υπάρχει ξεχωριστό προσωπικό VAR για κάθε δωμάτιο. 4-5 άτομα θα απασχολούνται, τα οποία θα προέρχονται από την ανάδοχη εταιρεία του έργου, καθώς και ο διαιτητής VAR, ο οποίος βέβαια δεν θα έχει σχέση με την εταιρεία, αλλά θα έχει πιστοποιήσει FIFA. Μάλιστα. Δεν θα επιτρέπονται κινητά μέσα στο δωμάτιο την ώρα του αγώνα, Νίκο, και όλα θα γίνονται με προδιαγραφές Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Το υποστηρικτικό προσωπικό θα είναι Έλληνες και Ισπανοί που θα έρθουν στη χώρα μας και όλοι εκπαιδεύονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η δική τους εκπαίδευση θα αφορά τη σωστή διαχείριση του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού, στη λειτουργία του συστήματος και στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν τη γνώση τους και σε άλλα στελέχη και τέλος στη χρήση των εφαρμογών και των υποστημάτων του VAR. Γελάω, με συγχωρείτε, γιατί έκανε μέσα στο μυαλό μου σκηνικό τώρα εικόνα μέσα στο VAR να γίνει καμιά κέντα και να μην δουλεύει τίποτα. Έξω... Ποιο και να είναι από έξω όλα τα φιντάνια. Άντε φύγε. Άντε φύγε. Πώς θα επιλέγονται οι σωστές λήψεις για τις επίμαχες φάσεις. Σας βάζουμε στο mood. Στο εκάστοτε γήπεδο θα υπάρχει stand με τηλεόραση, σαν αυτό που έχει στα McDonald's παραγγέλνεις. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, για να μπορεί να βλέπει ότι είσαι στα αφισβητούμενη φάση. Η ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ είναι εξής. Όταν θα πηγαίνεις σε εκείνο το σημείο και θα είναι όλοι από πάνω και θα φωνάζουν. Υποτίθεται, κοιτάξτε. Περίμενε. Ο διαιτητής όταν πηγαίνει εκεί, όπως έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια τέλος πάντων και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Έχει και στο παγκόσμιο. Δεν μπορεί να τον επηρεάσει κάποιος. Δεν πηγαίνει, δηλαδή, ξέρω εγώ, πάγκος δίπλα του. Ναι. Έτσι δεν είναι. Εγώ για τον κόσμο λέω. Λοιπόν... Για τον κόσμο, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Okay. Και στο εξωτερικό μπορεί να γίνεται και να τρέξει τον πιλελίκη από πάνω. Τι να κάνουμε. Ας πούμε τώρα, κοίταξε. Όπως είδα εκεί που είναι στη Νέα Σμύρνη, για παράδειγμα, μια φωτογραφία. Ναι. Θα φεύγει και χλέπα λογικά. Ναι, θα το πιάνει, ναι, κάτι. Φτάνει. Δεν γίνεται. Ναι. Τώρα στα μεγάλα τα γήπεδα δεν φτάνει. Okay. Στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, δεν φτάνει. Στο Άκα δεν φτάνει. Τούμπα. Δεν θα φτάνει. Στο Βικελίδη δεν φτάνει. Στο Βικελίδη είναι δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, το μικρόφωνο του λέει. Το χιλόφωνο αυτό εδώ πέρα, ναι. Θα είναι συγχρονισμένο με το δωμάτιο. Από τις 12 κάμερες που θα υπάρχουν στην εκάστοτε αναμέτρηση, θα επιλέγονται. Το δωμάτιο του γηπέδου, έτσι. Ναι. Ναι. Με το δωμάτιο συνέπω, μάλλον. Όχι, ρε φίλε, εκεί μετά δεν είναι επικοινωνία, εκεί είναι επικοινωνία. Από τις 12 κάμερες που θα υπάρχουν στην εκάστοτε αναμέτρηση, θα επιλέγονται οι 4 καλύτερες μέσα σε 20 δευτερόλεπτα περίπου. Σώπα, ρε. Mm-hmm. Καλό. Θα υπάρχουν ειδικά συστήματα που θα κάνουν αυτή τη δουλειά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ώστε να παίρνονται γρήγορα οι αποφάσεις και να μην επηρεάζεται η εξέλιξη των παιχνιδιών. Ποια η διαφορά, λέει, του διαιτητή VAR με τον διαιτητή αγώνα. Για να μην υπάρχει σύγχυση και μπέρδεμα ρόλων, άρχον του αγώνα είναι διαιτητής αναμέτρησης. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Αυτός έχει τον τελικό λόγο, αυτός παίρνει την απόφαση. Ο διαιτητής VAR είναι ουσιαστικά ο πέμπτος ρέφερι του μάτς μετά τον διαιτητή, τους βοηθούς και τον τέταρτο. Θα έχει περάσει σεμινάριο και σχολή διαιτησίας, θα είναι πλήρως καταρτισμένος. Ο διαιτητής VAR είναι ευθύνη της ΕΠΟ και θα πρέπει να περάσει ένα κύκλο εκπαίδευσης και να λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση. Η ευθύνη λοιπόν της τελικής απόφασης για μια φάση ανοίξει στον διαιτητή του αγώνα. Ο διαιτητής VAR είναι βοηθός του και είναι στην ευθεία του ρέφερι του αγώνα, αν θα ακούσει την άποψη του διαιτητή VAR για μια φάση. Αν εκείνος είναι πολύ σίγουρος ή θα προτιμήσει να πάει στην τηλεόραση και να τη δει ο ίδιος από κοντά και να σηματίσει άποψη. Ναι. Εντάξει, άρα στην ουσία, για να καταλάβετε λίγο και για να καταλαβαίνουμε κι εμείς, το VAR του δίνει εικόνα, αλλά αυτός παίρνει τελική απόφαση. Καταλάβατε. Λοιπόν. Το VAR λειτουργεί υποστηρικτικά στην απόφαση του διαιτητή. Ναι. Και δεν την ορίζει, Νίκο Παπαδόπουλε. Δεν σημαίνει ότι αν εμείς δούμε στο VAR και πετιόμαστε από πάνω και λέμε πώς είναι αυτό να μην το έδωσε, αν το αποφασίσει ο διαιτητής να μην το δώσει, δεν το δίνει. Αχα. Απλά με το VAR
ξεφθυλίζεται περισσότερο. Ναι, εντάξει. Μπορεί να εκτεθεί, σωστά. Το πρώτο βάρος του Καρεσέρης για το πέναλτι που ζήτησε η Κράσνοντα. Μάλιστα. Φουλάρει για την πρεμιέρα ο Άρης. Λέει εδώ πέρα ένα άλλο θέμα. Άδειο το ιατρικό δελτίο πλην του Βέλεθ. Αύριο Πέμπτη έχει γεύμα η ομάδα. Δήμες Παπαϊωάννου και Ηλίας Πόπης, εκδότης της εφημερίδας Άρης, θα δεξιωθούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Στο Shark Bar. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία γενικότερα. Όσο εμείς συζητάμε για το Βάρο, πραγματικά θα είναι κάτι καινούριο. Πάμε με πάρα πολλές καινοτομίες στη νέα σεζόν. Μπράβο μας. Το Σαββατοκύριακο θα γίνει πολύ, είναι η αλήθεια. Κλάμα. Δεν νομίζω, δεν έχει πολύ, πολύ. Στα μεγάλα τα μας θα έχει πολύ ψωμί. Και τώρα θα έχει. Στα μεγάλα τα μας θα έχει πολύ ψωμί. Τώρα ξέρεις τι, επειδή είναι η πρεμιέρα. Και, άξι, έστω και αν δεν έχει κάποιο ντέρμπι, αν υπάρξει μια φάση αφιζητούμενη, κάνε περίεργη. Θα κλείσω τα ούα τώρα, εντάξει. Δεν νομίζω, εντάξει. Άκου τι σου λέω τώρα. Θέλει λίγο τύχη λίγο τώρα στην αρχή. Μην κάτσουμε τίποτα περίεργα από την αρχή. Okay. 0-0 ο Ολυμπιακός με την Κράσνονταρ. Ναι, θα περάσουμε καλά. Φοβάμαι θα... πάρα πολύ το κομμάτι τη καθυστέρηση στα παιχνίδια. Κοίταξε αυτό να σου πω κάτι. Αυτό είναι νομίζω το μοναδικό κακό του Βάρφιλ. Σπάει ρυθμό τώρα πολύ. Πέρα από την πλάκα. Σπάει το ρυθμό του αγώνα. Δεν είναι μόνο το ότι σπάει το ρυθμό του αγώνα. Ρε παιδί μου. Και επίση σχεδόν πάντα το Βάρ χρησιμοποιείται για γκολ ή για πέναλτι. Έτσι. Δηλαδή. Είναι πάνω στο... στην ένταση, ας πούμε, ναι, του παιχνιδιού. Ναι. Αυτό δεν συνηθίζεται εύκολα. Ναι, ναι. Έτσι. Ούτε το Μασούρα. Ούτε το Μασούρα. Την έκλεψε παράλληλη. Δεν είναι κάτι που μπορεί να συνηθιστεί εύκολα αυτό. Δηλαδή τώρα να περιμένεις ένα και ένα μισή λεπτό και δύο μέχρι να αποφασίσει ο διαιτητής. Αυτό νομίζω είναι το μοναδικό κακό. Ένα δηλαδή τουλάχιστον έτσι το έχουμε δει σε Αγγλία, σε Γερμανία, σε. Που είναι στο Μουντιάλ και σε όλα αυτά. Ένα μάτσο το οποίο μπορεί να έχει έναν ρυθμό με την μπάλα πάνω κάτω, μπορεί ξαφνικά να γίνει μια φάση, να φάμε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Okay. Από, την άλλη όμως, από την άλλη όμως με το VAR, που έπρεπε να το έχουμε ήδη εδώ και καιρό. Δηλαδή. Εκμηδενεί πιθανότητες λάθους. Εσύ είσαι υπέρ της τεχνολογίας, οπότε. 1000%. Μάλιστα. 1000%. Τι ξέρω. Και άργησε και πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Κάθε φορά το σκέφτομαι τώρα. Άργησε και πάρα πολύ. Και για μένα θα πρέπει σταδιακά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Η τεχνολογία να είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο. Στο μπάσκετ υπάρχει εδώ και χρόνια αυτό το πράγμα. Ναι. Το Insta Triple. Δεν υπάρχει όμως για όλες τις καταστάσεις. Ναι. Αμάν το βάλω Ολυμπιακός. 1-0. Με τον πολύ μας ωραίο γκολ. Ωραίο τελείωμα. Ο Γκερέρο. Γκερέρο, μάλιστα. Πού πανηγύρι. 1-0 στο 30. Ακούσατε τον Νίκο. Αμάν το βάλω Ολυμπιακός. Ναι, γιατί είχα το βλέμμα μου εκεί εκείνη την ώρα και έκανε πολύ ωραίο σουτ στην απέναντι γωνία. Να το δούμε στο replay στο 31. Πρώτο βήμα πρόκρισης. Στους ομίλους του Τσάμπιο. Μεριά. Έχει καλή ομάδα Ολυμπιακός φέτος. Ναι, ναι, πολύ καλή. Θα έπρεπε να χάνει 0-1 βέβαια από τα 10, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ένα πέναλτι δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα, όλα καλά. Πολύ ωραίο γκολ έβαλε πάντως ο Γκερέρο εδώ. Κοιμήθηκε ο αμυντικός. Πολύ ωραίο τελείωμα της φάσης, δοκάρι και μέσα. Ωραίο σουτ. Από τέτοιες της περιοχής. Επειδή ο Ιντέγε βλέπει το μας ανέβασε και story στο Instagram, βλέπε λίγο να τα κάνεις και εσύ αυτά ώρα. Άντε ήρθε να βάλεις εσύ κανένα γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον συγκεκριμένο παίκτη που δεν το λες και. Δεινό εκτελεστή. Δεινό σκόρ, ρε παιδί μου. Γενικότερα πέρσι ωραίο. Έφαγε πολύ πινελίκη από Ολυμπιακούς. Τεχνικό σουτ. Ναι. Ειδικά σε εκείνο το μάτσο με τον Πάουκ είχε χάσει μαλλιά, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, 1-0 Ολυμπιακός. Και όπως έλεγα πριν, κάνουμε αυτή την παρένθεση. Για μένα πρέπει η τεχνολογία σιγά σιγά να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Και προφανώς καλύπτει αυτό το πράγμα το οποίο λέμε, το να βγει μια απόφαση για να θέλει 1,5 και 2 και 3 λεπτά. Ναι. Να είναι υποστηρικτική σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για ένα φάουλ στο κέντρο. Έτσι. Αλλά σε πολλές καταστάσεις να μπορεί να βοηθήσει. Μάλιστα. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Και νομίζω ότι θα γίνει αυτό κατά και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θα το γνωρίσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σε πρώτο ποδόσφαιρο είστε λίγο αρτιοσκληρωτικοί. Λίγο δεν σε κολλάει το κεφάλι σας. Άμα πείτε ότι όχι και το ποδόσφαιρο έτσι παίζεται και τέτοια. Ναι, έτσι παίζεται, ρε παιδιά. Αλλά υπάρχει αυτό πλέον που μπορεί να σε βοηθήσει. Οκ. Okay. Κατάλαβες. Όσοι έχετε στο κινητό στην εφαρμογή τη Στίχημαν και παίξατε στο live πρώτο γκολ Ολυμπιακός, πληρωθήκατε. Όσοι δεν έχετε την εφαρμογή, την κατεβάζετε μέσα σε 2-3 λεπτά και παίζετε να βάλει και δεύτερο γκολ Ολυμπιακός στο live που σας δίνει η στοίχημα.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Και άμα γουστάρετε, κάνετε και gas-out πριν τελειώσει το παιχνίδι, να παίξετε κάποιο άλλο στοίχημα. Είδα τον Ολυμπιακό και στα άλλα παιχνίδια του Champions League. Η στοίχημα είναι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Στα άλλα μάτς έχουμε 2-0 Δυναμό Ζάγκρεπ Ρόζεμπορκ και παραμένει το 1-1 στο Young Boys Ερυθρός Αστέρας. Και είπαμε Ολυμπιακός. Όσοι πάλι από εσάς, για πες, Ολυμπιακός. Είπαμε Ολυμπιακός 1-0-31 με τον γκολ του Γκερέρου. Όσοι πάλι από εσάς θέλετε να πάτε την Κυριακή στη Τούμπα ή το Σάββατο στο Βικελίδης, σωστά τα λέω. Α, βεβαίως! Βεβαίως! Και εντάξει, στο Βικελίδης, εντάξει, είναι λίγο πιο normal τα πράγματα. Στη Τούμπα έχει 22.000 διαρκείας, έχει 5 ευρώ για να βρει το παιχνίδι. Εμείς είμαστε εδώ για εσάς. Έτσι, τρεις από εσάς. FM και ενώ πάω και το ονοματεπώνυμο στο 54526. Ναι. Άλλοι τρεις από εσάς
Είτε είστε φίλοι του ΠΑΟΚ, είτε φίλοι του Πανετολικού, έτσι. Και εδώ πέρα κόσμο του Πανετολικού. Είπες για τον ΠΑΟΚ, πάλι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε. Είπες ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Όχι, είτε είστε φίλοι του ΠΑΟΚ, είτε φίλοι του Πανετολικού. Α, αυτό λέω. Ναι. Και μετά, είτε είστε φίλοι του Άρη, έτσι. Είτε είστε φίλοι του Όφη. Έτσι. FM κενό Άρη σχεδόν με το πόνιμο στο 54526. Άλλα τρία εισιτήρια για το Άρη Όφη το Σαββάτο. Λίγο πριν τις 12 θα κάνουμε την κλήρωση με τη βοήθεια του Γιάννη Ζάτση. Πάρα πολύ σωστά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι. Δίνουμε τρία εισιτήρια για το Άρη Όφη και το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Μέχρι στιγμής είναι ο Άρης 1-0 μπροστά. Θα κάνουν ανατροπή. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχει έρθει μήνυμα. Να το κάνουμε οι τρεις πρώτοι. Για να πάμε έτσι και να καθαρίσουμε. Όχι, ρε. Όχι. Θα το πάμε αλλιώς. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, διαγωνίζονται στην εκπομπή Άρης και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Άρης. Δοκάρι Κράσονταρ. Δοκάρι Κράσονταρ, 41. Ήταν offside τον Μπέργκ. Λοιπόν, διαγωνίζονται Άρης και ΠΑΟΚ. Ποιοι θα στείλουν περισσότερα, οι Αργιανοί. Πιο γρήγορα θα πω εγώ. Όχι, μην το πάμε. Αφού τρία δίνουμε, ρε φίλε. Θα το πάμε κλήρωση. Ποιοι θα στείλουν πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα λέω. Περισσότερα μηνύματα. Οι Αργιανοί ή οι ΠΑΟΚτσίδες. Μέχρι τις 12. Δίνουμε, επαναλαμβάνω, τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανετολικός Κυριακή 8 ώρα. Οι παοξίδες κουράστηκαν σήμερα να κλείνουν στην Τούμπα. Το 5 ευρώ με το τέτοιο. Και τρία εισιτήρια για το Άρης Όφη Σάββατο 9 η ώρα. Οι Αργιανοί θα στείλουν τα περισσότερα μηνύματα για την κλήρωση ή οι ΠΑΟΚτσίδες για το δικό σου παιχνίδι. Κενό ΠΑΟΚ στο 45-26. Κενό Άρης στο 45-26. Έλα, εδώ πρώτα. Δικαιώστε με εσείς οι Αργιανοί που ακούτε, δικαιώστε με. Στείλτε να πάτε κούτρα στο γήπεδο, στείλτε. Σπιτάκι μου. Αντί να βοηθήσετε εκεί πέρα το Θόδωρο. Που έχει ρίξει τα λεφτά φέτος. Εντάξει, και θα δώσει τώρα να πούμε 300 χιλιάρικα στην Μπορντό για το Μαντσίνι. Θα δώσει ή έδωσε. Δεν ξέρει, φίλο, όταν θα έρθει ο παίχτης. Ήρθε αυτό το παιδί. Όταν θα έρθει ο παίχτης. Η φίλη Ηλέκτρα δεν έγραψε ομάδα. Ναι, ρε Ηλέκτρα. Έλα, πάω ξάκι την Ηλέκτρα, ρε φίλε. Φαίνεται. Όχι, έχει στείλει και τα απόγευμα και δεν κέρδισε για το Άρης Όφη. 2-0 ο Άρης. Αλλά... δεν το υιοθετώ. Αλλά στείλ το και με την ομάδα. Στείλ το και με την ομάδα. Δεν υιοθετώ. Ναι. Πρέπει να δούμε βαρ. Πρέπει να δούμε βάρη. 2-0 ο Άρης εισιτήρια. Τσακ. Διψάει ο λαός του Άρη, φίλε. Διψάει ο λαός του Άρη. Και ακούει λίμπερο γιατί είμαστε για τον ραδιόφωνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε. Κάτσε, περίμενε στην καθημερινή ζώνη πόσοι Αργιανοί υπάρχουν. Ξέρω εγώ, πολλοί είστε. Πολλοί. Ε, βέβαια. Το χρήσαμε τώρα που είχε. Ο Χρήσο κάνει για 10. Τελειώσαμε. Δεν θέλει άλλου. Στην καθημερινή ζώνη κάτσε πει. Τώρα που έχει άδεια. Μ' αρέσει που είπε τώρα που έχει άδεια. Εγώ. Ο Χρήστανθος εγώ, ο Ζάχος, τρεις. Ναι. Ο Μάριος ο Σαλαμάς λειτουργεί σαν φίλος του Άρη. Όχι. Τρεις, ναι. Πάω κουράδιο. Φεύγω. Παρετούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παρετούμε. Σπρώχνονται στα μηνύματα για το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Με τον Πάκο δεν σχολείται κανένα. Παρετούμε. Λοιπόν. Αύριο Νίκο Παπαδόπουλο έχουμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Το οποίο έχει μείνει πολύ σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Επικοινωνιακά θα πω εγώ. Ναι. Όχι για άλλα. Εντάξει, εμείς ασχολούμαστε από χθες κυρίως με το κομμάτι του ΠΑΟΚ TV και είναι φυσιολογικό γιατί είναι κάτι εντελώς ναι. Καινούριο. Κάπως από τον Ολυμπιακό θα να βάλω κόλμα ψαλιδάκι όλο, δεν ξέρω τι γίνεται. Φανταζή. Αυτά είναι βανταζίες που έλεγε και μια μορφή μεγάλη. Φαντασία. Αυτά είναι βανταζίες. Πού είσαι μοργεσία. Λοιπόν... Αυτό δεν γίνεται να το φέρουμε εδώ. Πρέπει. Πρέπει, δηλαδή δεν γίνεται δεν να μείνει εδώ. Προπονητική. Ε? 2-0 Ολυμπιακό. Όχι. Μεγάλη φάση Ολυμπιακό. Πολύ ωραία ενέργεια από την τον... ασκή, αλλά παράλληλα νομίζω ότι ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο. Πρέπει να το φέρουμε. Θα συγκριθούμε με τα γραφή. Πώς είστε μωρή. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ποντένσε. Πολύ ωραίο σουτ με το αριστερό. Πήγε να μπει πανομοιότυπο γκολ με τον γκολ το πρώτο. Ωραίο. Μπήκε το καρύ. Όχι, αλλά πολύ καλό. Ποντένσε, παιχτάρα. Λες, Λέω εγώ. Στη τελική ενέργεια λίγο δεν έχει ένα θέμα, ρε φίλε. Εντάξει. Ωραίος, γρήγορος, βραχής όμως εξτρέμ. Βραχής όμως, αυτοί μ' αρέσουν εμένα. Ναι. Κοντοπίθαρη. Ταχυδύναμος. Αυτή έτσι είναι όλοι. Ναι, αλλά δεν έχει τελική ενέργεια, ρε φίλε. Εντάξει, δεν μπορεί να τα χειρίσει. Άμα έχει και τελική ενέργεια, θα παίζει το Ολυμπιακό. Ναι, αλλά στη θέση που παίζει δεν χρειάζεται τελική ενέργεια, ρε Νίκο. Στη θέση του εξτρέμ. Βέβαια. Κάποιος τελική ενέργεια δεν εννοώ μόνο τον γκολ, έτσι. Την πάσα. Εννοώ τελική την πάσα και γενικότερα. Την πάσα πιστεύω. Τη σωστή τελική ενέργεια. Την πάσα την έχει. Ναι. Λοιπόν, όπως έλεγα πριν, ναι. υπάρχει ένα παιχνίδι αύριο. Καλή ώρα αύριο, τέτοια ώρα θα είμαστε στο ημίχρονο λογικά εκεί κοντά. Ναι. Το οποίο έχει μείνει λίγο σε δεύτερη μοίρα επικοινωνιακά, το καταλαβαίνω. Σλόβα ΠΑΟΚ. Αλλά παίζεται μια πρόκληση στους ομίλους του Europa League, έτσι. True. Και εκτός από αυτό, να σου πω την αλήθεια, όταν ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τον Άγιαξ και είδα θα παίξει με τη Σλόβαν, επειδή δεν είχε καθόλου εικόνα. Έλεγα ότι εύκολα ή δύσκολα θα την κάνει δουλειά. Συνεχίζω να το πιστεύω. Απλά δεν είναι. Η Σλόβαν φαίνεται να είναι μια ομάδα. Πολύ normal, ρε φίλε. Ναι.
Okay, είναι από τη Σλοβακία. Δεν είναι από κάνα πρωτάθλημα. Φόβη του. Σούπερ, ας πούμε. Okay, αλλά στη Σλοβακία και αυτή πέρσι μέχρι πολύ αργά με σεζόν ήταν αίτητη. Δηλαδή κάπως στο τέλος έκανε μια ήττα και πήρε το πρωτάθλημα. Και φέτος, ενώ ξεκίνησε με αποκλεισμό στο. Ενέ, ρε φίλε. Ενέ, αυτά τα είπαμε από το πρωί. Και φέτος λοιπόν μετά τον αποκλεισμό στο πρώτο προκριματικό Champions League, νομίζω. Από εκεί μετά έχει μόνο νίκες και σε Europa και σε Σλοβακία. Και όχι, η Σλοβακία μπορεί να έχει μια διαφορά επίπεδου. Θέλει προσοχή δηλαδή, θα λέγαμε. 100% φίλε, γιατί έχει ένα καλό γήπεδο, θα είναι γεμάτο αύριο. Ναι. Και από ό,τι έχω καταλάβει τις δηλώσεις τους, ναι, οκ, okay, εντάξει, σέβονται πολύ τον ΠΑΟΚ. Έχουν δει και τα παιχνίδια με τον Άγιαξ, κατάλαβαν ότι είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ. Ναι, οκ, okay, αλλά εντάξει, τουλάχιστον μέσα στην έδρα τους θέλουν να πάρουν ένα σκορ που μπορεί να τους δώσει περισσότερες πιθανότητες για την ρεβάνση του Τούμπας. Mm-hmm. Okay. Και γενικότερα νομίζω το αυριανό είναι ένα crash test, Νικόλαδόπουλο, όπως θα λέγατε όλοι εσείς οι ποδοσφαιρικοί, για το πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Crash test. Καλό. Ναι. Καλό. Για το αν λειτουργεί η σωστή νοοτροπία στην ομάδα. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, νομίζω, το bounce back. Το bounce back, πολύ σωστό λες. Γιατί εγώ να πω την αλήθεια, τον ΠΑΟΚ δεν το φοβάμαι τα τελευταία δύο χρόνια. Πραγματικά έχει χτίσει μια πολύ σωστή νοοτροπία. Πέρα από το κομμάτι το καθαρά ποδοσφαιρικό, έτσι. Ναι. Το αν έχει μεγαλώσει την ποιότητά του, αν είναι γεμάτος όλες τις θέσεις. Έχει μια πολύ σωστή νοοτροπία γενικότερα. Που την έβγαλε και στα μάτια με τον Άγιαξ. Απλά υπάρχει ο κίνδυνος να έχει αδειάσει λίγο κάπως η ομάδα όπως πέρσι. Μετά τα μάτια με την Μπενφίκα. Ναι. Και αυτό το πράγμα να τη βγει στο Europa League. Εγώ πιστεύω δεν έχει αδειάσει. Νομίζω το περσινό ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Και πέρσι ήταν λίγο ειδικές καταστάσεις στην Ελλάδα. Ήταν ειδικές καταστάσεις. Εγώ άλλο δεν έχει αδειάσει. Και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ αύριο θα είναι αυτός που πρέπει. Είτε για να, αν μπορέσει να καθαρίσει την πρόκληση από αύριο ακόμα καλύτερα, είτε για να έχει ένα σκορ τέτοιο που θα τον θα δίνει περισσότερες πιθανότητες για την ρεβάνς. Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω μεταφέρει και οι συνάδελφοι από την Σλοβακία, που δεν χρειάζεται να βγάλουμε και τώρα, δηλαδή όχι, 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 φτάνε, φορές σήμερα. Αλλαγές δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ. Μάλλον με την ίδια δεκάδα θα είναι με τον Άγιαξ. Δηλαδή Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης, Εσίτιελ, Καντουρί, Πέλκας, Ζαμπά. Ο Μπίσεσβαρ και ο Ακπομ, εκεί αυτός πίσω αριστερά, ο Μπάκ της Κράσταντα είναι. Σε άλλο γήπεδο είναι. 2-0. Τόσο εδώ μεταξύ. Γύρισε στην προηγούμενη φάση και έσωσε τώρα εδώ πέρα. Αυτή την πάσα την έχει φάει 3 φορές 45 λεπτά. Αυτή είναι εδώ την πάσα που είδες τώρα. Πρώτη αλλαγή. Τι κάθεται. Πρώτη αλλαγή, βγάλω τον αγκάλι. Επενδύει στα στημένα. Λοιπόν. Ματιαγμένο είναι το παιδί, τι έχει πάθει δηλαδή. Έχει θέμα στην πλάτη της άμυνας του. Βαλμπουενά σε ένα ακόμα κόρνερ, τελευταία φάση λογικά. Δεν σκόπιζε, γιατί εκείνο τον είδα στο 5 λεπτό. Δεν είναι αυτό το Βάντερσον, δεν πρέπει να έχει ακουμπήσει την μπάλα. 48 λεπτά δεν πρέπει να έχει ακουμπήσει την μπάλα. Η τιτίκα αυτή. Ωραία, με το μαλλί έτσι και λίγο μελαμψό. Και μέσα στο Καραϊσκάκι, τότε θα πάει και από την 7 τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, πρώτη αλλαγή. Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε. Μα φαίνεται, ρε φίλε, ξεχωρίζει από μακριά. Ξεχωρίζει, έλα κοντρατάκ τώρα. Όχι, θα σε φάει τώρα ο μαύρος εκεί πέρα που να πας καλά. Σε μέδο είναι. Ναι, ναι, θα σε φάει ζωντανό. Από τον κατάπιε. Θα σε φάει ζωντανό. Όχι, απλά τον έφαγε. Ναι. Καλή, καλή επιλογή. Ημιχρόνιο. Ημιχρόνιο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, 1-0 ο Ολυμπιακός. Επενδύσεις στη μένα. Τι έχει το παιδί αυτό τώρα και το κραζί. Ναι, έχει ρε φίλε, δεν έδωσε ένα καθαρό πέναλτι. Έλα μόνο. Δεν ξέρετε εσείς. Αυτό το έσωσε. Ο μπακ που λέγαμε. Πάλι ήταν στα χαμένα στην άμυνα. Πάλι από την προηγούμενη φάση είχε βρεθεί στο λάθος σημείο και πήγε μπάλα πάνω και την έδιωξε. Young Boys Ερυθρός Αστέρας 1-1 με βασικό το Ματέο Γκαρσία ο Ερυθρός Αστέρας. Δυναμό Ζάγκρεμπ Ρόζεμπορκ 2-0. Καλά να πάθουν οι Νορβηγοί. Γιατί, και, γιατί με τους Νορβηγούς έχουμε θέμα. Και Ολυμπιακός Πειραιώς Κρασνοντάρ 1-0 όλα τα μάτς στο ημίχρονο. Θέλω να μου σχολιάσει λίγο αυτό το εκπληκτικό βίντεο των Σλοβάκων με το τραγούδι που βάλανε στην Ελλάδα. Φίλε, είναι δυνατόν. Επειδή το διάβασα και το είδα στον δρόμο, ήμουν στον δρόμο όταν το είδα και δεν άκουσα το βίντεο, ή μάλλον δεν το είδα. Ναι. Αυτό έγινε όταν έφτασε ο ΠΑΟΚ. Έπεσε από το αεροδρόμιο αυτό. Το βάλανε σε ένα βιντεάκι, ρε παιδί μου. Α, μοντάζει, το κανάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ τον. Το βάλα από πίσω, ρε παιδί μου, να παίζει, να παίξει το ΠΑΟΚ. Το έντυσε να το χρησιμοποιήσει. Ναι, εγώ στα χρησιμοποιήσω ότι χρησιμοποίησα το μαμά. Αλλά το βάζω να το ακούσω και είναι το αυτό, του πριν και του άκουμε παιδιά και τέτοια. Τώρα ποιο τσακάλι μπορεί να το είδε αυτό. Άκουσε το. Θα ψάχνε τώρα κάποιο. Ωραία, θα ψάχνε τον συνάδελφο. Τώρα κάπως να δει το βίντεο, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάτησε ΠΑΟΚ στο YouTube. Έτσι. ΠΑΟΚ song, ας πούμε. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Κάτσε, πατήσω εγώ, ας πούμε. Τώρα περίμενε, θα μου βγάλει. Και μετά το viral που έγινε το πέρσι μετά το τελικό αυτή η κομματάρα. Έτσι. Το βγήκε αυτό προφανώς, άνθρωπος δεν ξέρει τι έλεγε. Σου λέει αυτό, μια χαρά είναι. Άκουσε το ρυθμό, ωραίο. Άκουσε και το ρυθμό, σου λέει μια χαρά. Εντάξει. Γιατί η αλήθεια είναι. Κι όμως, φίλε,
Όταν πατάς ΠΑΟΚ Song, ναι, το πρώτο που βγάζει είναι αυτό. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Έτσι την πάθησε ο συνάδελφος. Κι όμως, στη Σλοβακία. ΠΑΟΚ Song πάτησα, δεν έχει βγάλει τίποτα, ούτε τον ύμνο, ούτε τίποτα. Όταν πατάς λοιπόν ΠΑΟΚ Song στο YouTube, πρώτα βγάζει τον μπαμπάς. Ναι. Δεύτερο βγάζει το ΠΑΟΚ Rap Song. Τρίτο βγάζει το τραγούδι του Sin Boy, mm-hmm, το Μαμά. Τέταρτο το New ΠΑΟΚ Rap Song. Πέμπτο, mm-hmm, το καλύτερα συνθήματα του ΠΑΟΚ. Έκτο το ΠΑΟΚ New Song απόψε με μια του Πειραιά. Για να σου πω και λίγο κάτι, φίλε. Και τι να έβαζε δηλαδή, ξέρω εγώ. Βάλτε φωτιά, κάψτε καλά. Ο μόνο εκεί Πειραιά. Αλλά το ΠΑΟΚ Song εκείνο και σου λέει εντάξει, ό,τι γίνει. Μια χαρά. Πρώτο τραγούδι ο μπαμπά. Ναι. 597.000 προβολέ. Ναι, ναι, ρε φίλε. Και να σου πω λίγο κάτι τώρα. 40 εκατομμύρια πρόσεξε, το Μαμά. Το ΠΑΟΞΑΚΙ που έχει κάνει αυτό το βίντεο, το οποίο εντάξει, μιλάμε για ένα έπο έμπνευση. Ναι. Έτσι. Έχει λειτουργήσει και έτσι με τον αλγόριθμο, ώστε να είδες, σου λέω, πατάς το πάξο και το πρώτο σου βγάζει αυτό. Αυτό είναι δουλεμένο, φίλε. Δεν είναι τυχαίο. Το βρήκε ο Σλοβάκος. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ah, nice song. Let's put it. Να βάλουμε αυτό. Yes, let's put it. Και τι να κάνει, να κάτσει να ψάξει τη λέει το τραγούδι. Εντάξει. Και πού να το βρίσκει κιόλα. Όχι. Εμάς μας άρεσε το 200 στροφή και με φωνάζουν Ελα Γιώργη, αλλά εντάξει. Ναι. Ελα Γιώργη. Λοιπόν, έχω βρει το μεταξύ εκπληκτικό θέμα μετά τις 11.30. Mm-hmm. Το οποίο δεν πρέπει να το χάσετε. Ναι, 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 είναι τέτοιο, mm-hmm, είναι τέτοιο, είναι τέτοιο, παιδιά. Θα το προαναγγείλω τώρα, mm-hmm, για να μείνετε καρφωμένοι στους δέκτες σας μετά από τις 11.30, αν ξεκολλήσει το ίντερνετ. Όχι, το χάσα. Έλα ρε Νίκο, έλα ρε φίλε, δηλαδή. Περίμενε. Μην με μπριζώνεις πρώτα και μετά... Το πας αλλού, ξέρω εγώ. Θα το βρω. Ναι, ναι. Μην τραβάς το φορτιστή μου, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε, Γιώργη, τώρα. Εδώ είμαστε. Επίσης, ο παιδόν του Ολυμπιακού στο τηλεοπτικό συνεργείο. Λοιπόν, το θέμα με το οποίο θα πραγματευτούμε μετά από τις 11.30, που μπαίνουμε λίγο στην... Adult Zone, είναι ένα θέμα με το οποίο διαβάζω στο One Man, το πορνό στην δυτική τηλεόραση των 90's. Ωραίο θέμα. Πολύ ωραία. Για να θυμούν την παλιοί. Και να μαθαίνουν οι νέοι. Έτσι ακριβώς. Αυτό μου το έχει πει, ποιος μου το είχε πει. Ένας εκεί πέρα στην Περαία, πόσο χρόνο είναι, 46, 45, τέλος πάντων. Και μου λέει, τις τσόντες μου λέει δεν τις φτιάχνουν όπως παλιά. Δεν είναι λίγο όπως παλιά, λέει. Άλλη τσόντα βλέπαμε παλιά. Λέει. Άλλη τσόντα έχει τώρα, λέει. Έχει χαλάσει ποιότητα πολύ. Έχουν γίνει πολύ. Πού έκυψε αυτή η λέξη, άραγε, ρε φίλε. Η τσόντα, ε. Ναι. Θα το βάλω τώρα. Δηλαδή, πώς προέκυψε η λέξη τσόντα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε ότι κάποιος μπαίνει σαν τσόντα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ή θα τσοντάρω. Ναι, θα τσοντάρω, ας πούμε, δεν λέμε. Τσόντα εξ ουρανού, όχι. Τσόντα, βικιλεξικό. Ωραία. Μπορείς να πατήσεις στο σλάγκ. Μπορείς να πατήσεις στο βγάλε. Στο σλάγκ είναι με το... Ναι, εδώ πέρα. Λέει, πρόσεξε, τσόντα είναι θηλυκό. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, είναι λέει το συμπλήρωμα η προσθήκη. Πολύ ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι, δηλαδή ήρθα και εγώ τσόντα. Ναι, το ύφασμα δεν φτάνει, θα χρειαστεί μια τσόντα. Ωραία. Πώς λοιπόν... Σκηνές πορνό ως συμπλήρωμα σε ερωτική ταινία, λέει. Ή η ίδια ταινία πορνό, λέει. Συγγενικές λέξεις. Τσοντάδικο, τσοντάρο. Σύνθετα, τσόντο σινεμά. Ναι, ξέρεις τι. Δυνάμωσε λίγο το δύο. Δηλαδή, ας πούμε. Η... Το δύο δυνάμωσε το δύο. Οι πορνό σκηνές. Ναι, είναι. Μπαίνανε τσόντα στην ερωτική, ναι, ταινία. Στην πλοκή, οπότε από εκεί λοιπόν βγήκε η τσόντα. Κατάλαβες. Αυτό να δω μια τσόντα. Μια τσοντάρα που λέει κι ένας δικός μας. Ναι, οκ. Okay. Έχω πει. Δεν έχω ένα δίκιο στην απορία μου. Να τον πάρω τέτοιο, ωραία. Να τον πάρω τηλέφωνο να μας εξηγήσει. Σίγουρα θα μπορεί να μας εξηγήσει και για αυτό το 90, εννοείται. Για μπες στο slang.gr να δούμε πώς το εξηγεί. Διάβασα λοιπόν, το, σε παρακαλώ. Από την ιταλική λέξη. Είδες που έχουμε, ξέρουμε κάτι παραπάνω εδώ. Λοιπόν, από την ιταλική λέξη λέει ζόντα, που mm-hmm, σημαίνει σφίνα. Χρησιμο... Το ίδιο νομίζω. Ναι, χρησιμοποιήθηκε. Σφίνα τελείωσε. Προχώρησε. Χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες ράφτες και τις Ελληνίδες μοδίστρες. Όχι ρε Νίκο, γιατί. Είναι οριστικό. Μην με καταστρέψει τώρα. Δεν είναι νωρίς ακόμη για να με καταστρέψει. Για πες. Χρησιμοποιήθηκε λέει από τους Έλληνες ράφτες και τις Ελληνίδες μοδίστρες στην επιδιόρθωση και ανακαίνιση των ρούχων όταν προσέθεταν ένα κομμάτι ύφασμα για να μεγαλώσουν/φαρδίνουν το αρχικό ρούχο. Πολύ ωραία.
Κατόπιν το πήρα και άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων. Ναι. Σιδηρουργία, βυρσοδέψες και τα λοιπά. Πάντα με την έννοια το προσθέτω στο αρχικό υλικό. Ωραία. Στη δεκαετία του 60 έγινε συνώνυμο των εμβόλυμων σκηνών πορνό σε κάποιους κυρίως συνοικιακούς και απόμερους κινηματογράφους, λέει. Μάλιστα. Στην κανονική ταινία προσθέθηκαν καμιά δεκαριά μέτρα από άλλη ταινία. Έβαζαν τσόντα δηλαδή. Μάλιστα. Το ράψε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το ράψε πάνω στην ταινία. Δηλαδή και ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει ειδικά για αυτές τις εμβόλυμες σκηνές. Τις τσόντες. Τις τσόντες που το κάνει που το έχει και σε Bolt. Μάλιστα όταν οι κινηματογράφοι ήταν σχετικά άδειο, το φιλοθεάμον κοινό φώναζε, δείξε τσόντα, θα πεινάσεις. Πολύ σωστά. Και είχε παραδείγματα κάτω που λέει τσόντα ρε, φωνάζανε και χασάπι δείξε τσόντα. Χασάπι. Χασάπι δεν ξέρω γιατί. Χασάπι δείξε τσόντα. Χασάπι λεγόταν αυτός που διαχειριζόταν τις μπομπίνες. Πολύ πιθανό θα έλεγα. Πολύ πιθανό. Τι τσόντα. Ταραντίνο θα πάμε να δούμε. Θέλω να δω αυτή την ταινία. Ναι, φαίνεται πολύ καλή. Βασικά ό,τι κάνει ο Ταραντίνο καλό είναι. Έχω δει όλες τις Ταραντίνο παραδόξως. Παρότι δεν είμαι πολύ συνεφιλ. Είμαι ρε παιδί, απλά έχω τις εποχές μου που βλέπω ταινίες. Τώρα δεν είμαι σε αυτές τις εποχές, αλλά συγκεκριμένη και εγώ θα ήθελα να δω σε θερινό κινηματογράφο. Δεν έχω δει ακόμα την πρώτη του. Είναι μόνο που δεν έχω δει. Περίμενε, η πρώτη ποια ήταν? Το Reservoir Dogs. Ήταν η πρώτη, είσαι σίγουρος? Νομίζω ήταν το Charlie Brown, τι ήταν? Το Charlie Brown δεν για πάρα το λίγο να είναι. Charlie Brown δεν ήταν μετά. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Τη μορφάρα, αυτός, αυτός ο θεούλης. Λοιπόν... Ελληνικό πάμε, αγόρι μου. Πρώτο ήταν, ναι. Μετά ήταν το Charlie, okay. Το Jackie Brown. Τι είπα εγώ? Charlie Brown. Εντάξει, κοντά είμαστε. Αυτό δεν το έχω δει. Το Pulp Fiction το έχεις δει όμως. Ναι, okay. Ταινιάρα. Okay. Ταινιάρα. Το Hateful Eight από όλες νομίζω ήταν πολύ καλό. Καλό πολύ. Εγώ λέω ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε. Ήταν πολύ καλό. Σε κάποια φάση πήγε λίγο να με κουράσει, αλλά έκανε ένα bounce back που λέμε. Το Death Proof το HD. Ναι. Τι ωραία. Εντάξει. Πολύ splash. Εντάξει, οκ, okay, αλλά. Ήταν καλό. Από αυτό έχω δει μόνο εκείνη τη σκηνή κομμένα, ρε παιδί μου, που άλλο κόβει το αυτί του. Ναι. Και επίση εκείνο το ωραίο το τραγούδι, πώς λέγεται. Και θέλω να το δω. Και το Once Upon a Time in Hollywood τώρα από το οποίο βγαίνει. Αυτές τις ημέρες. Και πρέπει να είναι πάρα πολύ. Ασχολείται με το story της εκείνης της τύπησα, Σαρλόν Τέιτ, πώς τη λέγανε. Σαρλόν Τέιτ, ναι, που την είχε κάνει ο. Πώς λέγονταν εκείνος ο. Πρέπει να το διαβάσουμε τώρα και εδώ, δεν το ξέρω. Ο Τσάρλς Μάνσον ήταν. Μπορεί να έχεις δίκιο. Ναι, Τσάρλς Μάνσον. Που πήγε και την... Θέλει λίγο διάβασμα πριν πει πάση. Ήταν η σύζυγος του σκηνοθέτη, πώς λέγεται, του. Δεν τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το όνομα. Του Πολωνού εκείνο και του σκηνοθέτη. Του. Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι Πολωνός, είσαι σίγουρος? Ή πει τον λέει Πολάνσκι, τον είπε Πολωνό. Όχι, ρε, όχι. Ρε. Μπορεί να είναι και Πολωνός. Μπορεί και όχι. Μπορεί και, προχωράμε. Αλλά ήταν τέλος πάντων, ναι, και είχαν μπει στο σπίτι του εκείνο το βράδυ και είχε γίνει. Λοιπόν, άλλη εβδομάδα, μια μέρα δεν θα να κάνουμε κουμπί. Παιδιά, θα πάμε να δούμε το ήθιο μα από εδώ με Hollywood. Πάμε! Ναι, ρε, φίλε, και πάμε. Δεν θα κάνουμε κουμπί. Δεν κατάλαβα. Τελειώσαμε. Ναι. Σε ποιο σινεμά πάμε. Σε κανένα που να βάζει τσόντες από δίπλα. Τσόντα. 10 εμβόλυμες σκηνές. Και έπρεπε θα πάμε σε θερινό. Έχω κοντά στο σπίτι ένα. Έχω δύο κοντά στο σπίτι. Το ένα είναι πολύ κοντά. Ποια μέρα όμως από όλες? Σου είπα ρε φίλε. Πότε παίζω πάω και Ευρώπη? Πέμπτη. Τι ώρα? 8. Όχι, Τετάρτη. Δεν θα κάνουμε κομπή και θα πάμε να δούμε τέτοιο. Και ποιος θα κάνει? Φίλε, θα το συνηθούμε. Αυτό μας λέμε τώρα. Εντάξει. Ήθελα να απαντήσω έτσι, αλλά. αλλά εντάξει, το έκανες εσύ. Λοιπόν, πάμε στο break. Φτάσαμε 11 σχεδόν. Στίχημα.gr μαζί μας φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε, να μιλήσουμε λίγο και για Άρη. Εντάξει, ξέφυγε η εκπομπή βέβαια, οκ. Okay. Μετά τις 11.30 έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τόπι και επαναλαμβάνω και θέλουμε και τη συμμετοχή των παλιών. Μπορεί να ανοίξουμε και γραμμές τότε. Εντάξει, είναι και τελευταία κουμπί της εβδομάδας. Μας μιλήσετε εσείς οι παλιοί για τις ερωτικές ταινίες των 90's που παίζανε τότε στα κανάλια τα ελληνικά. Έτσι, στην ελεύθερη τηλεόραση τότε, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα διάβαζα ένα άρθρο προχθές, λέει, ότι πλέον λέει, θα πρέπει να πληρώνεις λίγη την τζόντα. Για να δεις, λέει, στο ίντερνετ. Έγινε. Break. Χθες το βράδυ είμαι σπίτι. Ναι. Κατά τις. Πώς θα πεις. Ναι. Μία και κάτι. Ναι. Και σκρολάρω στο Facebook και Skype μπροστά μου μια είδηση επί του πιεστηρίου και δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτό το οποίο πραγματικά βλέπω. Ότι, είναι αυτό, Νίκο. Ότι δηλαδή
το Matrix επιστρέφει. Η ταινία, Matrix 4. Matrix 4. Η ταινία με την οποία μεγαλώσαμε, ταινίες με τις οποίες μεγαλώσαμε, εντάξει. Γιατί το Matrix ήταν ένα φαινόμενο της εποχής. Δεν κατάλαβα καμία από τις τρεις ταινίες. Παρότι μου άρεσαν. Γιατί είναι Νίκο. Βασικά, κοίταξε. Ειδικά το τρίτο, το Revolutions, δεν κατάλαβα τίποτα. Με το πρώτο πήγα να βγάλω λίγο άκρη. Το Reloaded με μπέρδεψε, αλλά κάτι καταλάβαινα. Στο δε τρίτο δεν κατάλαβα λέξη. Το τρίτο ήταν. Όχι, από τώρα με ρωτήσετε, θυμάμαι και τι έγινε κιόλας. Άκουσα να σου πω. Το 2 και το 3 δέστα σαν μια ταινία ενιαία, απλά χωρισμένη σε δύο κομμάτια. Φίλε, από ένα σημείο και μετά ξέφυγε πολύ η κατάσταση. Εγώ γενικά όταν αρχίζουν οι διαστάσεις και μπερδεύονται, ναι, και μπαίνει σε μια άλλη, δεν, το χάνω. Ναι. Εντάξει, το τέλος είχε λίγο έτσι ένα μυστήριο και κάποιους γρίφους, ναι, οκ. Αλλά... Mr. Anderson, πού το έλεγες την πρώτη? Ναι, όχι, ναι, ναι, σε όλα το έλεγε. Όχι, σε κάποια φάση είναι που έχουν εμφανιστεί όλοι αυτοί. Mr. Anderson. Ναι. Τέλος πάντων. Που του είχαν βάλει και το πράγμα στον αφαλό του. Ήταν μια ταινία πολύ μπροστά για την εποχή της τότε. Το Matrix. Κανένα νόημα. Το 1999 είχε βγει, ναι, το πρώτο Matrix, βέβαια. Με πρωταγωνιστές τότε τον Keanu Reeves και τον... πώς το λένε τον άλλο το... Δεν θυμάμαι πώς το λένε, πολύ γνωστή, πολύ γνωστός μαύρος χονδρούλης. Lawrence Fishburne. Ο Lawrence Fishburne, okay, λοιπόν. Έτσι. Και μετά από 20 χρόνια... Είναι Fishburne ή Fishburne. Fishburne. Fishburne, okay, πρέπει να είναι. Fishburne. Ναι. Και μετά από 20 χρόνια... Αυτό το οποίο ακούτε για εσάς που είστε λίγο πιο μικροί και δεν γνωρίζετε, είναι το soundtrack της ταινίας. Εντάξει, φοβερό κομμάτι το συγκεκριμένο. Καλά, είναι και πάρα πολύ γνωστό, okay. Ναι. Και να μην γνωρίζει κάποιος το soundtrack, σίγουρα το, ναι, έχει ακούσει κάπου. Λοιπόν. Επιστρέφει λοιπόν μετά από 20 χρόνια το Matrix με πρωταγωνιστή τον Keanu Reeves, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια σε ένα φοβερό limit up μετοχή του στον κινηματογράφο με τα John Wick. Που το πρώτο να το είδα, λέω τι χαζομάρα είναι αυτή, αλλά τελικά. Έχουν βγει με 3-4 από αυτά. Δεν έχω δει κανένα. Είναι πολύ καλά, δέστα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Keanu Reeves, όπως διαβάζουμε, λέει θα αποδειθεί ξανά το hacker Neo, mm-hmm, ο οποίος στην πρώτη ταινία αποκαλείται ότι η ανθρωπότητα είναι εγκλωβισμένη σε μια εικονική πραγματικότητα γνωστή ως Matrix. Και ο ίδιος είναι ο εκλεκτός που μπορεί να τους απελευθερώσει. Η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα να γυριστούν δύο ακόμα sequel. Το Matrix Reloaded ήταν το. Η χημεία είχε μπερδέψει μέσα το που τα βλέπει έτσι. Άστα και μη χειρότερα. Ποιο ξέρει. θα το πήγανε το κοκτέιλ, θα το είπαν αυτό παραδελφέ. Το πήρε. Και σου λέει, έφτιαξε ότι δράκους και τέτοια, αυτό δεν κλάνουνε μία προς αυτό που σκέφτηκε. Το βγήκε μπροστά του. Να, έτσι από τα πειράματα, φίλε, αυτά είναι, καταλαβες. Όταν θες να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα, πολλές φορές μπορεί να έχεις θέματα. Κατάλαβες. Έχει έρθει ο Σκοβίτς 20 χρόνια μετά και έχει σοπεδώσει το μάτι. Φίλε, όχι, να σου πω λέω κάτι τώρα πέρα από την πλάκα. Ήτανε το Blue Pill. Την ταινία, την πρώτη. Εγώ την είδα ψιλομεγάλο στα παιδιά μου, δεν τα είχα δει. Ναι. Έτσι. Μου είχαν αρέσει. Εγώ γενικότερα οι ταινίες η επιστημονική φαντασία δεν είναι το χειρότερό μου. Okay. Απλά είναι κάποιες που ρε παιδί μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Η πρώτη ταινία μου το είχε κεντρήσει. Η δεύτερη δεν είχε βγει πολύ στο καπάκι. Είχε βγει μετά από κάποια χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Το Reloading. 2001. Σίγουρα. Ναι, ναι. Νομίζω, ναι. Τι θυμάμαι το έχω δει στο σινεμά. Το Matrix Reloaded. Α, το Matrix Reloaded και το Matrix Evolution που προβλήθηκαν το 2003 και τα δύο. Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων. Το Reloaded με είχε μπερδέψει. Τώρα δεν θυμάμαι τι ακριβώς γίνεται, έτσι, στα ίσα. Εγώ θυμάμαι. Και το Revolution. Το Revolution ήταν και πριν, πώς ήταν δύο επεισόδια το Revolution. Όχι. Όχι, το Revolution ήταν μια ταινία. Μήπως ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν κανένα τριωρό. Η τρίτη, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Το The Revolution θυμάμαι ότι δηλαδή είτε την είδα είτε την είδα, δεν κατάλαβα λέξη. Δεν κατάλαβα Χριστούλη. Εντάξει. Εδώ το σενάριο. Δηλαδή τώρα είναι, λέει, η κοινωνία μας είναι όλη. Πώς το είπες, η εικονική πραγματικότητα και ήρθε αυτό να μας καθαρίσει. Φαντάσου δηλαδή. Φαντάσου λίγο Παπαδόπουλε. Απίστευτα πράγματα θα λέγαμε συνάδελφοι. Πραγματικά. Τρομερά. Φαντάσου τι είχε αυτό το χάπι μέσα. Πρέπει να είχε καμία. 28 διαφορετικές ουσίες, η οποία μία αλληλεπιδρά στην άλλη. Και ήταν το blue pill. Κάηκε ο εγκέφαλος. Και το red pill είναι ακόμα σχολείο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Okay. Ωραίες ταινίες. Επιστρέφει το 2020 με τον Keanu Reeves και την άλλη την κοπελίτσα που ήταν μαζί του. Ο Lawrence Fishburne, δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά σημασία έχει, ρε φίλε, ότι μια ταινία των εφηβικών μας. Fishburne, ναι. Πώς τον λέγανε εσύ ταινία. Morpheus. Ο Μορφέας, μπράβο. Morpheus, yes. Δεν ήταν αυτός ο οποίος τον. Το μίλησε. Τον μίση ή αυτό που τον έλεγχε όταν έμπαινε μέσα στο Matrix. Δεν τον έλεγχε κανένα όταν έμπαινε κανένα μέσα στο Matrix. Και μόνο του ήταν. Δεν ήταν. Συνδεδεμένο. Είναι λίγο οδηγίε. Ναι, αλλά αυτό τον εκπαίδευσε. Ναι. Ο Morpheus. Yes. Ναι.
Γιατί πίστευε ότι ήταν ο εκλεκτός. Ναι. Με την προφήτη τότε που το είχε, που είχε πάει και, και την Trinity που τον γούσταρε και μετά την Sinelter στο δε, στη δεύτερη ταινία. Δεν θυμάμαι, ρε. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Εντάξει. Okay. Πώς λεγόταν το σκάφος του Morpheus? Δεν θα θυμάμαι, ρε. Να φουκουδονόσω, ρε. Άντε καλά. Έγινε. Άντε καλά. Έγινε, παιδιά. Έγινε. Ο άλλο μετά από 20 χρόνια και λέει: σκέψου, λέει τι κοκτέιλ πήρε και έβλεπε αυτά τα πράγματα. Ήτανε, φίλε. Πρέπει να πήγε στον άνθρωπό του και να του είπε: θέλω ένα, το οποίο ρε φίλε, τι, να μην έχει ξαναπιεί κανεί κάτι τέτοιο. Hold my beer, πώ το λένε. Και του φτιάξε εκεί πέρα ένα κοκτέιλ τέτοιο. Και αυτό είδε το Μάτριξ. Ναι, και το βγήκε μπροστά του το Μάτριξ. Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο σύγκολο. Στην πραγματικότητα είχε πιει κάτι αυτό, ρε παιδί μου, και δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Κάτι άλλο μπορεί να γίνει με τους σεναριογράφους του Matrix. Που είναι τα αδέλφια. Τα αδέλφια, τα αδέλφια. Τα αδέλφια Γκριμ. Γκάουσκι, κάπως έτσι, για. Γουακόφσκι. Είναι. Γουακόφσκι. Όντως. Ναι, 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 Γουακόφσκι. Ναι. Η Λάνα Γουακόφσκι, λέει. Όχι. Μια από τις δημιουργικές ταινίες, λέει. Προγράφει το σενάριο της σκηνοθεσία και την προκύψη τέταρτη συνέχεια ταινία. Γιατί νομίζω ότι ήταν αδέλφια αυτά. Δεν ήταν ένα. Η σεναριογράφη, τέλος πάντων. Είναι η Λάνα. Και πότε είναι να βγει. Το 2020 θα ξεκινήσει το γύρισμα. Α, οπότε έχει. Έχει ψωμάκι, ναι, εντάξει. Οκ, ναι. Okay, αλλά. Χαμός θα γίνει. Πέρα από την πλάκα. Καλά, εννοείται. Πέρα από την πλάκα. Όπως θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερος χαμός με τα Star Wars, απλά έχει μπλεχτεί Disney εκεί πέρα μέσα και τα έχει ρημάξει λίγο, είναι η αλήθεια. Η Disney που παίρνει το Spider-Man από το MCU Universe σήμερα. Έχει βγει και αυτό, βέβαια. Έχουμε εξελίξει παιδιά στο χώρο του κινηματογράφου εδώ πέρα. Περιμένουμε σε. Εδώ ο Νεθοδόρης Κωνσταντινόπουλος εδώ πέρα θα μας. Ναι, 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 ναι. Και ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Κανένα άλλο και άλλον έχω. Και ο Θοδωρής Κρασακόπουλος. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Και όλα αυτά με αφορμή τον. Αφού ο Κρασακόπουλος έκανε μια κομπή στο ΜΑΤ παλιά. Δεν ξέρω τι κάνει ακόμα, νομίζω δεν τι κάνει. Ναι. Ήταν ρε παιδί μου τσόντα. Κινηματογραφική, κάνα δεκάλεπτο. Ωραία, δεν ξέρω αν έβγαινε. Δεν νομίζω να ήταν κάθε μέρα. Μια φορά την εβδομάδα. Πότε βγαίνουν ταινίες κάθε φορά στο κινηματογράφο? Πέμπτη συνήθως δεν βγαίνουν. Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, νομίζω Πέμπτη. Ναι. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν ήταν αυτός που είχε την εκπομπή την εβδομαδιαία την κινηματογραφική. Και έκανε φίλε μία κριτική. Δηλαδή, όχι δεν έβγαζε άκρη. Καταρχήν χρησιμοποιούσε κάτι λέξη που δεν έφυγε ποτέ στα ελληνικά. Και μιλούσε συνεχόμενα και ήταν ένα λογίδριο 10 λεπτών κριτική των ταινιών που βγαίνανε κάθε εβδομάδα και δεν έβγαζε άκρη ποτέ. Ποτέ όμως. Τι έχεις εκεί μπροστά σου? Είναι δύο αδελφές. Όχι δύο αδελφοί. Γουακόφσκι, αυτές που είπαμε. Γουακόφσκι, αδελφές Γουακόφσκι. Μάλιστα. Από εκεί άλλα. Κοκτέιλ. Για να σκεφτήκαν αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Το 1998. Είχε. Τι πήρανε. Τα μπερδέψανε. Ναι, ναι. Αλλά 1,6 δισεκατομμύρια είχαν οι τηλεσενείς μαζί. Πόσο? 1,6 δισεκατομμύρια. Εις πράξεις. Ναι, ναι. Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε. Μια ταινία της Marvel βγάζει 700 εκατομμύρια. 800 βέβαια, αλλά οκ, εντάξει. Άλλα χρόνια τότε. Και άλλα χρόνια τότε και πολύ κινηματογράφος τότε, ε. Ακόμα δεν είχε γίνει ναι, όλο το ναι, όλο σκηνικό ναι, ναι, ναι. Που υπάρχει πλέον. Ναι, ναι, ναι. Ο κινηματογράφος ήταν. Και ακόμα είναι. Διασκέδαση, αλλά τότε ήταν. Δηλαδή η ταινία την έβλεπε μόνο στο κινηματογράφο. Αυτό. Δεν είχε τη δυνατότητα να δει κάπου αλλού. Ή θα περίμενε να βγει μετά σε κασέτα. Κασέτα. Και κάπου εκεί είχαν βγει τα DVD και θυμάμαι. 99.000 κάπου εκεί την κυκλοφόρησαν. Κάπου εκεί άρχισαν κασέτα. Εμείς προλάβαμε κασέτα, τα νέα παιδιά δεν έχουν. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κασέτες, ρε. Βεβαίως. Oh, και τα τεράστια τα πράγματα να πούμε. Και τώρα μου κουβαλάτε τις ταινίες αστικάκια. Εμείς είχαμε. Και στο Netflix είναι πλέον. Και πλέον ναι, αυτό ακριβώς πλέον έχει και το Netflix. Εμείς είχαμε την κουβαλούσαμε τις κασέτες από το βίντεο κλαμπ. Και πληρώναμε με δραχμές. Και σε περίπτερα έχει πολύ μεγάλη ταινία. Θυμάστε τι γίνει με το Τιτανικό. Όταν είχε βγει. Είχε γίνει. Όταν είχε βγει η κασέτα του Τιτανικού, πολλούνταν όπου υπήρχε μαγαζί, υπήρχε κασέτα του Τιτανικού. Ήταν viral για την εποχή. Ναι, ναι, ναι. Το viral ακόμα. Ναι. Και γενικότερα οι εφημερίδες δουλέψανε πολύ μετά με το DVD. Ναι. Με το DVD πάρα πολύ. DVD πολύ DVD και πολύ DVD με ταινίες ερωτικού περιεχομένου σε οποίες θα ασχοληθούμε κάποιες φορές. Κάποιες φορές. Γνωστές εφημερίδες που κυκλοφορούν ακόμα κάθε Κυριακή μας όνομα στην Τζοντάρ γενικότερα. Δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Μετά πρέπει να υπήρξε απαγόρευση. Έχω και εγώ πάνω στο πατρικό φίλε κάτι ταινί. Κρατημένες χωρίς λόγο. Κάτι DVD από εφημερίδες και καλές ταινίες κιόλας έτσι. Δηλαδή, καλές ταινίες ενώ γνωστές. Κρατημένες, τι τα κρατάς και πού θα τα δεις πλέον. Ποιος έχει DVD player στο σπίτι του, ρε φίλε. Μάλλον ποιος βλέπει DVD αλήθεια πλέον. Όποτε ακούω DVD player, ξέρεις τι θυμάμαι. Ένα DVD player. Το mic. Ένα. Ένα Atmo Magira. Τα κινητά. Ένα DVD player.
Περίμενε, αυτό ήταν ο Μάικ ή ήταν ο Γκί Μόζ? Είμαι ο Γκί Μόζ. Όχι, ο Μάικ ήταν. Ο Μάικ που έδινε κινητά, τα κινητά. Εκείνο θυμάμαι το μαύρο το Νόκια που ανεβοκατέβαινε το πορτάκι. Νόκια, Ζήμεν. Όχι, ρίχνει. Νόκια. Ένα μαύρο που ήταν, ρε παιδί μου. Δεν παιδεύει την κινητομάνια τώρα. Όχι, ρε, όχι κινητομάνια. Έχει το Μάικ εκεί πέρα που είχε CD player. DVD player. DVD player. Άτσμο Μάγκερα. Και το Μάικ. Και τα είχε σε μια ντάνα από πίσω. Δεν θυμάσαι. Ήταν αυτό και όμω μια ντάνα που πεταμένα όλα έτσι από πάνω. Το ατμομάγκερα, τα GVG player. Ό,τι θε γινόταν. Και μετά αυτό που ακολούθησε ήταν η κινητομάνια. Μετά ήρθε, ναι, είναι η κινητομάνια, έρχεται, τα σάρωσε όλα μετά, ναι. Τα σάρωσε όλα. Γιατί έχουμε ζήσει, γιατί... Ναι, ναι. Πώ μεγαλώσαμε, δηλαδή τα νέα παιδιά πλέον δεν τα έχουν αυτά τα πράγματα. Του λείπουν πάρα πολύ. Και εγώ θυμάμαι ότι τότε ήμασταν και πιτσιρίκια. Και θέλαμε να πάρουμε όλοι και θέλαμε να πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, ναι, από την κινητομάνια. Και, υπήρχε, και αποδέχθηκε μετά μια τεράστια πάτη του μεταξύ. Ναι. Okay. Ναι, αλήθεια είναι. Και ένα ακόμα ήταν. Σίγουρα έχει ξεκινήσει σκηνικό με αυτόν, με την Τάνα από πίσω που, είχε, ναι. που ήταν όλα ντανιασμένα από πίσω και τα χαρά κέρδιζε. Και μετά εμφανίστηκε η κινητομάνια. Έχεις δίκιο. Πρέπει και ένα ακόμα να είναι. Κλάμα. Ναι, ναι. Και μετά αυτό που εμφανίστηκε και στα κανάλια αρχικά, στα τοπικά και μετά σε πανελλαδικά με τις λέξεις. Αυτό πρέπει να παίζει ακόμα. Κάτι άγριες ώρες. Πουθενά. Είσαι σίγουρος. Δηλαδή η λέξη έκανε μπαμ και έπαιρνε κάποιο. Τάχα από το Παγκράτη, ας πούμε, τάχα από το Παγκράτη, και ήταν στο δίπλα στούντιο και έλεγε ότι μέχρι, μέχρι πέρσι το είχα πετύχει. Ακόμα. Ναι. Και θυμάμαι ότι ήμουν... Πρόσεξε, θυμάμαι ότι ήμασταν στο Μαρμαρά, ωραία, και το βλέπουμε ένα βράδυ με την Καλλιρόη και τι συζητούσαμε. Ναι. Ότι, το μεταξύ δεν είναι live αυτό, είναι live. Θεωρητικά, ναι. Τόσο, πολλές ώρες, ρε φίλε, και αναλύαμε το ότι δεν στρέσει την κοπέλα τώρα τόση ώρα, πώς γεμίζει, λέει μόνο παπαριές, δηλαδή. Και τώρα πέφτει και τρελάθηκε και δίνει κι άλλα και έλεγε μόνο αυτά. Αυτή είναι να τη βάλει σε κανένα ραδιόφωνο. Ναι, ρε φίλε. Θα γεμίζει 3 ώρα, 4 ώρα. Ναι, ρε φίλε. Βάζετε τον Τζίπιο και τον Παϊράμι να κάνουν εξόριξη από τον Κέρκο. Βάλετε αυτοί τον τηλεκύπο. Ναι, ρε φίλε. Σας το βάλει. Και με την αντίστροφη μέτρη σε 5, 4. Και ξανά. 3, 2. Ναι. Και τα ηχητικά και τα. Και να πέφτουν τα λεφτά που πάνε. Να πέφτουν τα λεφτά, ναι. Φωτιές να πετάγονται, ρε παιδί μου, υπερπαραγωγή τώρα μιλάμε. Άστο. Βέβαια. Εντάξει, αλλά κινητομάνια. Υπάρχει ακόμα αυτό, να ξέρει. Κινητομάνια, παιδιά. Και το mic δεν τα προλάβατε. That's my Magira. Ένα GVG player. GVG. Πού τον βρήκαν αυτόν, δηλαδή. Δεν τα συζητάς. Σαν τον άλλο να το συνδιαφήμιση της Wind που πέτυχε το μαύρο στα φανάρια και τον έκανε μεταγραφή. Να πήγε ο Καναλάκης τότε και θα τον έλεγε θες να βγάλεις λεφτά. Καναλάκης. Καναλάκης. Τέλος πάντων, αυτός που ήταν εδώ πέρα, αυτός που ήταν. Τέλος πάντων. Με αυτά και με αυτά, παιδιά, εσείς μην ξεχνάτε φίλοι του Άρεος, του Όφη, φίλοι του ΠΑΟ και του Πανετολικού, ότι εδώ δίνουμε 3 εισιτήρια για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Έτσι. Φίλος ο Εβδί, δεν το μητάξει. Καλά λέει. Καλά λέει, ρε φίλε. Απαντάει στο Ποσχοβίτη. Ναι, που λέγαμε και το Μάτριξ. 076 είσαι φοβερός. Καλά λέει. Λέει, δεν το κατάλαβες γιατί πήρες τον μπλε χάπι. Έτσι, σωστά. Εγώ, φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Έχω προβλήματα. Πώς το λένε. Ωραίος. Καλά, πλέον έχω πολύ περισσότερα τέτοια. Ναι. Απόσταση προσοχής. Όχι, το προηγούμενο είναι. Α. Το ένα γκολ που έβαλε σε replay. Και πλέον ακόμη περισσότερο με το κινητό. Ναι. Και γίνανε αδελφές Wackly. Τι έρθει το Matrix, δες. Ήταν οι αδελφοί Wackly. Και γίνανε και οι δύο αδελφές Wack. Ναι. Ήταν αδελφοί και έγιναν αδελφές. Τι εννοείς. Τζόνι, διάκοψε λίγο από πίσω, φίλε. Τη διαφήμιση λίγο, Γιάννη, τη διαφήμιση. Johnny, διαφήμιση. Λίγο. Τη διαφήμιση. Ήταν αδελφοί και έγιναν αδελφές. Εσύ, εγώ για αδελφούς θυμόμουν. Ναι, αλλά εκεί λέει αδελφές. Περίεργα πράγματα. Δεν είχαμε. Ήταν σε κάποιο είδους συνδικάτο. Δεν ξέρω, Νίκο. Οκ. Εντάξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο Ολυμπιακό Κράσο, όταν είμαστε στο 65. Παλεύουν οι Ρώσοι να πλησιάσουν πριν έχασα μια καλή ευκαιρία με έναν τύπο ο οποίος πήγε να σκοτώσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και έστειλε την μπάλα έξω από το Καρεσκάκης. Νομίζω πρέπει να πήγε προς λιμάνι, πρέπει να πήγε μπάλα. Έτσι, προς το σούτερ από πολύ πλεονεκτική θέση. Δεν βλέπω τον Ολυμπιακό να έχει πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, αλλά γενικά βλέπω τους Ρώσους να βγαίνουν αρκετά μπροστά και ο Ολυμπιακός μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αυτό έχει ακόμα αρκετό δρόμο το παιχνίδι. Προηγείται από 30 με τον γκολ του Γκέρο, ένα πολύ ωραίο γκολ. Αν κρατήσει τώρα με τον Ολυμπιακό, θα παίζει ένα πολύ καλό σκορ για τη ρεβάνς. Ναι, εντάξει. Έτσι, γενικά. Σε πρώτο παιχνίδι, άμα κρατάς το 0, έχεις ένα καλό προβάδισμα για την ρεβάνς. Όχι να τρως 3. Ό,τι και αν έχεις κάνει εσύ, έτσι. Έτσι. Ωραία. Είτε έχεις βάλει 1, είτε έχεις βάλει 2, είτε 3. Οκ. Ρίτσι, αδελφές, Wack. Ναι. Μάλιστα. Το κόκκινο λέει πήρα, Εσύ πήρες το κόκκινο. Ωραία, το τσιμίκα. Όχι, εσύ πήρες το μπλε. Έπρεπε να πάρεις το κόκκινο. Ναι. Ρε, τι γίνεται.
Μάλιστα. Τρομερά πράγματα θα λέγαμε. Απλά βλέπουμε στη βιομηχανία θεάματος, Νίκο. Ναι, γίνονται πράγματα. Τα παιδιά πάνε πολύ στο... Επιστρέφουν λίγο στο. Ναι, στο παλιό το επιτυχημένο και βλέπω λίγο στο κομμάτι τη δημιουργία να έχουμε θέμα. Βγαίνουν οι ασθενεί, εντάξει, απλά το μάτι. Καλά, ναι, βγαίνουν, αλήθεια είναι. Παράπονο δεν έχουμε. Και ο τέτοιο. Και ο Woody Allen βγάζει μια ωραία ταινία. Είδα το τρέλερ χθε. Rainy Weekend in New York, όπω έτσι νομίζω λέγεται. Και αυτό μου φάνηκε το τρέλερ πολύ ωραία ταινία. Καλώ. Καλώ, ναι, καλώ, καλώ ο Woody. Καλώ. Όλο κάτι τέτοιο κάνει ωραίε ταινιούλε, έτσι. Και αυτή πρέπει να έχει το ενδιαφέρον τη. Είμαστε συνεφίλοι γενικότερα από ό,τι έχετε καταλάβει εδώ πέρα. Εσύ είσαι, εγώ δεν είμαι για τόσο. Έλα, γιατί είσαι. Παλιά βλέπω πολλές περισσότερες. Πλέον δεν βλέπω και. Και εγώ σου λέω: έχω ένα κακό με τις ταινίες, ξεχνάω. Ο φίλος 7-11 επιστρέφει και λέει: βάζει και το όνομά του για, για τον Άρη. 3-0. Φίλε, δεν έχει τη λέξη. Εύκολα. Καλώ τα παιδιά. Σε γλεντάω. Καλώ τα παιδιά. Κάναν αλλαγή φίλου, λέει και οι δύο. Α το διάλογο, σοβαρά μιλά. Λέρε, φίλε. Έλα, πάτα λίγο γκουγκλά με το ότι έχει γίνει εδώ πέρα γιατί εδώ ο φίλος 7-11 ψάχνει τα μάτια. Έλα, τι γίνεται. Μάτρεξ, λοιπόν. Πού είναι. Όχι Μάτρεξ, πάντα θέλω... το όνομα, το Γουατσόφσκι. Γουακόφσκι, πώς να το τώρα, εδώ πέρα είναι. Λάνα and Born Lawrence and Lily Born Andrew. Αμάν. Γίναμε. Είναι, λέει, American Film and TV Directors, Writers, Producers. The sisters are both trans women. Oh, yes, collectively transgender. Known as Wachowskis, they have worked as a writing and directing team through most of their professional film careers. They made their debut with Bound and achieved fame with their second film, The Matrix, a major box office success for which they won. Τα Matrixes δεν τα κάνανε ως αδελφοί Wachowski. Ως αδέλφια μάλλον τα κάνανε. Ναι. Στο Netflix λέει Sense8. Ο Sense8 ήταν πολύ καλό, φίλε. Δεν το έχω δει όλο. Είχα δει 1,5 κύκλο. Αυτοί το κάνανε. Και ναι, αυτοί το κάνανε γιατί και εδώ πήγαινε σε άλλες διαστάσεις και ενώνονταν καρμικά. Ένας που ήταν σε μια γωνία της γης με έναν άλλον και κάνανε και σεξ έτσι. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση τώρα. Σου λέω τώρα τα αδέλφια, παύλα αδελφές. Άστο. Εδώ λέει ότι τις αρχές πρέπει του... να έχουν βρει ένα συγκεκριμένο να το πίνουμε το καφέ τους κάθε πρωί. Δεν είναι τώρα. Και η Λάρα, έτσι. Ναι, ναι. Όχι απλό τώρα. Πρέπει να έχουν ειδικό άνθρωπο για αυτή τη δουλειά, ο οποίος κάθε φορά το φτιάχνει καινούργια πράγματα. Μοχίτο. Ναι. Λοιπόν. Λέει, υπάρχουν φήμες, λέει, στις αρχές του 2000, λέει ότι η Λάνα Γουακόφσκι, λέει, πειραματιζόταν, να το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Και ότι ήταν πιθανό να το γυρίσει, ας πούμε. Ναι. Δεν πρέπει να σκοτώσει, δεν θα τα ζήσω. Το Σεπτέμβριο του 12 λέει. Τσιγάνε, δεν ξέρω, δεν θέλει να πει την Καλιφόρνια. Η Λάνα λέει ολοκλήρωσε λέει, την αλλαγή λέει, το 2008. Ναι, και το κάνουν και οι δημαδίες μέχρι το 2010. Ναι, μάλιστα. Το γυρίσαν τα παιδιά, δηλαδή, με λίγα λόγια. Εντάξει. Okay, η Λίλη, περίμενε, η Λίλη το 2016, πιο μετά. Μάλιστα, τώρα δηλαδή είναι φρέσκια αυτή. Η άλλη είναι, ρε παιδί μου, ήθελα ψηλιόμετρο. Αυτή είναι πιο φρέσκια. Δηλαδή τώρα ήταν δύο αδέλφια, εντάξει, τα οποία μεγαλώσανε, κάναν τις ταινίες τους, εντάξει, με το ρηπαπά. Α, φίλε, έκαψε το εγκέφαλος, κάει και με το ρηπαπά, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μετά, ο ένας λέει, θα αλλάξω φίλο. Άιντα. Κάικερ, σου λέει, εγκέφαλος. Λίγα τελειώς. Χρόνια μετά έρχεται κι άλλος, θα αλλάξω κι εγώ. Ναι. Το δόλιο τον πατέρα και τη δόλια τη μάνα. Δεν ξέρω, Νίκο. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω. Τόσα λεφτά, ρε. 1,6 δισεκατομμύρια πράξη έκανε. Τι ανάγκη έχουνε. Τι πίνανε, δηλαδή, πραγματικά, τι βάζανε μέσα στο μπλέντερ και ρίχνανε και τα ανακατεύανε. Ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή. Λοιπόν. 11.30 φτάσαμε. Παοξίδες δεν υπάρχει, να ξέρετε. Ναι, δεν έχει στείλει. Σα ρωτάνε οι Αριανοί. Εντάξει, 3-0 σα έχουν. 3-0, εύκολα, σβηστά. Και οι Αριανοί μα βοηθάνε και με το μάτι. Σα έχουν στο χαβαλέ εντελώ. Ωραία, εδώ στο Αριανοράδιο που είμαστε. Ω, πολύ καλή η. Το δώσει πέναλτι, όχι. Υπόθεση του εδώ του Ποντένσε, αλλά η μπάλα πήγε out, νομίζω. Στίχημα.gr μαζί μα, η δεύτερη τη εκπομπή. Τρία εστία έχουμε ακόμα, παιδιά. Πάω πανετολικό. Break. Τρία εστία. Θα πάω και στο topic. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να κάνει σεξ με μουσική. Τώρα μου έχεις κάνει μια ερώτηση που πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν σε πιάνει το γέλιο δηλαδή. Τώρα σκέψου να κάνει σεξ ας πούμε, και να πεις επίσης του Justify My Love. Αυτό μπορεί να ταιριάζει. Μπορεί, ναι, ενδεχομένως ναι, να σε φτιάχνει και παιδί μου εκείνη την ώρα. Okay. Αλλά και πάλι δεν σε πιάσει λίγο γέλιο. Δηλαδή τώρα τι. Ή ένα λόγο και το τραγούδι, έτσι. Και άμα τελειώσει.
το τραγούδι. Ναι, δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι απάλε θα πει ξανά. Ξέρω. Θα το βάλει στο repeat. Λοιπόν, έχω βρει ένα ενδιαφέρον θέμα και θέλω και τη συμμετοχή των παλιών. Εντάξει, τώρα που μπήκαμε έτσι λίγο πριν τις 12 και οι γραμμές είναι ανοιχτές για να μας καταθέσετε προσωπικές σας εμπειρίες ενδεχομένως. Λοιπόν, για τις ερωτικές ταινίες της δεκαετίας του 90, στη τηλεόραση λέει των 90. Λοιπόν, υπήρχε λέει μια εποχή που η παρακολούθηση μιας ταινίας πόρνο, αν ήσουν έφηβος, ήταν μια πραγματικά δύσκολη υπόθεση. Δεν πρόκειται για την εποχή που το κρυφό σχολείο είχε περισσότερη έγκλη από όσοι σήμερα τα εκπαιδευτήρια κοστέα γείτονα, ούτε όταν η μεταμόρφωση ήταν πιο γνωστή ως κουκουβάουνες. Μιλάμε για τη δεκαετία λέει του 90. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι για να δεις μια ροζ ταινία, αλλά κανείς από αυτούς δεν ήταν εύκολα προσβάσιμος για ένα αγόρι, φαντάζομαι και για ένα κορίτσι. Στην τρυφερή αλλά άκρος από πλευράς ορμονών σεξουαλική ηλικία των 13-14. Βεβαίως, ο θεωρητικά πιο εύκολος τρόπος ήταν η τηλεόραση. Είχαμε όμως όλη τηλεόραση στο δωμάτιό μας. Αν δεν είχαμε, σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού βρισκόταν, στο καθιστικό ή μη σου τύχει, λέει, στην κρεβατοκάμερα των γονιών σου, εκεί που διαβάζει αυτή τη στιγμή το κείμενο και βλέπει ταυτόχρονα βιντεάκι από τον Μπράζερ. Να ξέρει πω δεν ήταν πάντα έτσι απλά τα πράγματα. Γεγονός. Γεγονός, εδώ μιλάει με γεγονότα. Λοιπόν, περίμενε τώρα, πάμε στα κανάλια. Τα βίντεο τηλεοπτικές επιλογές. Έχει τα κανάλια, ρε φίλε. Άστρο TV. Δεν το θυμάμαι. ΕΡΤ. Μερικά βράδια εκείνης δεκαετίας, λέει, ένας πειρατικός σταθμός εξέβαιε από το σήμα της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα το κρατικό κανάλι να προβάλλει συχνά πυκνά για κάποιες ώρες σκληρό πορνό. Σκληρό. Σκληρό, λέει κιόλας. Πολύ. Παλιά σκληρό. Θυμάμαι το Alter. Το Alter ήταν. Έδειχνε η Μανουέλα. Ναι. Η οποία δεν είμαστε κάτι πλάτε, μα την Μανουέλα, έτσι. Σοφτ, εντάξει. Ναι, soft, ναι, εντάξει. Ναι. Δεν μπορούσα να πει τώρα σκληρό. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθο, ναι, ότι και το New Channel που έγινε Tempo μετά. 2, 3, 10, 2, 87 και 3, 8 για ανοιχτές οι γραμμές μέχρι τώρα. Εκεί έδειχνε κάτι τύπου soft porn, ρε παιδί μου. Τώρα αστιώτες, βέβαια, έτσι. Φιλ... Το άλλο το οποίο έπαιζε μουσική όλη μέρα. Το θυμάμαι. Ναι, ναι. Φιλνέτ. Με πομπές και μετά. Θρυλικό. Ναι, ρε. Θρυλικό φιλνέτ. Όπου φιλνέτ και τσόντα ήταν, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Ακόμα και τώρα το κατάει αληθινό. Keep it real. Ναι, ναι. Το κατάει αληθινό ακόμα και τώρα νομίζω στο Nova Cinema 3. Ναι. Κάθε βράδυ, μετά τις, ξέρω εγώ, 1-2 η ώρα, μου έχουν πει ότι. ότι έχει. Κάθε μέρα. Από τότε. Μου είπε ένας φίλος μου ότι μετά τις 2 έχει τέτοιο. Από τότε. Οι περισσότεροι από εμάς, λέει, δεν είχαμε. Και να σου πω κάτι, για μένα είναι τίμιο αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή έχει μια πολιτική σταθερή. Ναι. Περισσότερα... Αν και δεν πρέπει να λέμε καλύτερα για την Νόβα. Όχι, δεν είναι σωστό. δεν πρέπει να, να έχει, ναι. Okay. Λέει, οι περισσότεροι από εμάς, λέει, τότε δεν είχαμε συνδρομητική τηλεόραση. Δεν ήταν όμως λίγες οι φορές που με τα μεσονύχτιες ώρες αρχίζαμε να μετακινούμε σαν μανιασμένοι τις κεραίες τηλεόρασης για να πιάσουμε λίγο φιλνέτ με πολλά χιόνια. Ναι, γιατί τότε αν κάποιο πια... είχε, ας πούμε, κοντά. Ναι, το μπορεί να πιάσει κι εσύ. Ναι, αλλά δεν έβλεπε, δεν μπορεί να δει καλά. Ναι. Αλλά όντω, αν κάποιο είχε κοντά, ναι. Είσαι πολυκατοικίε, α πούμε, ναι, γινόταν πανηγύρι. Το ΙΤΑ 8 λέει και το Άστρο TV προσέφεραν όσο σκληρό πορνό μπορούσαν. Ναι, κάποιο να ήταν αυτό. Αλλά δεν επιβίωσαν, λέει, για πολλά χρόνια. Φιλνέτ, η ΕΔΕΜ λέει του σκληρό του σκληρού πορνό. Ναι, ναι. Με σενάριο είχαν λιγότερη και από όσου είχαν λέει, τηλεόραση στο δωμάτιό του. Οπότε μια ολόκληρη γενιά γαλουχήθηκε με τι softcore ταινίε που έδειχναν κατά περίοδου στο New Channel, το Star, το Alter και άλλα ιδιωτικά κανάλια. Και τώρα έχει και τις πιο γνωστές τότε, ρε παιδί μου, ταινίες ερωτικού περιεχομένου. 3-0 Ολυμπιακός με τον Ρατζέλοβιτς. Ρατζέλοβιτς, σούπα, είναι δυνατός. Ο Ολυμπιακός είναι στους ομίλους του Champions League. Παιδιά, εδώ στην πόλη ξυπνάτε. Λοιπόν, τι το Ρατζέλοβιτς. Η Εμμανουέλα και η Εξωγήινη. Βεβαίως, η συγκεκριμένη σειρά προβλήθηκε τόσο από το Star όσο και από το Alter. Κατά τη διάρκεια της, λέει η Εμμανουέλα, η γη είναι η αίρια του σεξ. Αστιότητα η Μανουέλα ήταν μεγάλη πλακία. μεγάλη παπαριά ήταν. Η γήινη, λέει, η αίρια του σεξ, την οποία υποδιόταν η Κρίστα Άλεν, δίδασκε σε ένα ξανθομπάμπουρα, λέει, εξωγήινο τα μυστικά του σεξ. ναι, ρε, ό,τι να είναι, σου λέω. Η Κρίστα Άλεν, λέει, για του έφηβου των 90 ήταν ότι η Βάνα Μπάρμπα για του γονεί που ψήφισαν Πασόκ. το απόλυτο σύμβολο του σεξ. Αξέχαστα θα μείνουν τα πλάνα κατά τη διάρκεια του σεξ που η κάμερα γυρνούσε γύρω-γύρω από το κρεβάτι και κοντεύαμε να πάθουμε ναυτία. Κάθε φορά που άρχισε μια ερωτική σκηνή, λέει, στο δεξί κάτω άκρο τη οθόνη εμφανιζόταν ένα ζευγάρι γυαλιά 3D, τα οποία αφορούσε εκείνη τη στιγμή, υποτίθεται πως θα έβλεπε στη συγκεκριμένη σκηνή τρισδιάστατη. Οι περισσότεροι μείναμε με την απορία το πώς επιπλέον ποιότητα θα μας προσέφεραν τα συγκεκριμένα γυαλιά, αφού η κατοχή τους ήταν λιγότερη και από εκείνους που είχαμε ανάγκη GDP στο σπίτι τους. Ο αόρατος εραστής. Η σειρά λεγόταν The Erotic Misadventures of the Invisible Man. Αλλά ποιος νοιάζεται, λέει. Εκεί, λέει, ο Νόρμαν, ο πρωταγωνιστής, ήταν αόρατος και προσέφερε ειδονή ανυποψία στα κορίτσια. Α, την ναι, ώρα, ναι, ναι. Δεν το θυμάσαι, ρε. Βέβαια. Ναι.
την ώρα που εκείνα έτρωγαν, δούλευαν και γενικώ συνέχισαν ναι, ναι, ναι. Σαν να μην τρέχει τίποτα στην καθημερινότητά του. Ναι. Άλλη παπαριά αυτή η καμαρωτή. Ναι, ναι. Άλλη παπαριά, εντελώ όμω. Penthouse. Από τα πρώτα κανάλια που μπήκε στο παιχνίδι του Soft Corner, το New Channel, βλέπει ιστορία με γιαγιά παραπάνω, λέει. Τα μεσάνυχτα ξεκινούσε η προβολή βίντεο με κορίτσια που έκαναν στριπτής, φορούσαν δερμάτινα, καβαλούσαν μηχανές και άλλα εφάνταστα, ενώ λίγες ώρες αργότερα ξεκινούσαν κάποιες ταινίες παραγωγής Penthouse. Οι συγκεκριμένες παραγωγές περιλάμβαναν ένα υποτυπώδες σενάριο, ενώ την ώρα που οι πρωταγωνιστές επιδίδονταν στην πολυαναμενόμενη σεξουαλική πράξη, άρχιζε. Επιδίδουση ναι. Λοιπόν, να ηχήσει. Άρχισε να παίζει, λέει, στο background μουσική τύπου Wind of Change και τα στη The Wind. Καλύπτοντας τα απόκρυφα, λέει, και τα βογκητά των ηθοποιών. Το μαγικό τηλεκοντρόλ. Το story της σειράς που λεγόταν Click βασιζόταν σε μια συσκευή που όλοι θα θέλαμε να είχαμε στην κατοχή μας. Ένα τηλεκοντρόλ το οποίο έκανε τις σεξουαλικές ορμές όσων στόχευε να χτυπήσουν κόκκινο. Δεν μπορώ, δηλαδή. Γιατί, ρε. Δεν μπορώ, δηλαδή. Λοιπόν, να χτυπήσουμε. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για επικές παπαριές τις οποίες σκεφτόντουσαν και φτιάχνανε τότε για τσόντα. Λοιπόν, λέει ότι ήταν ένα τηλεκοντρόλ, λέει, που το χτυπούσε. Νίκο, μην μένεις, ρε φίλε, τώρα στην τωρινή εποχή που είναι όλα εύκολα και όλα άμεσα προσβάσιμα. Υπήρχε όμως σενάριο, δεν αντιλέγω. Εντάξει. Και αυτό το τηλεκοντρόλ, το οποίο έκανε τις σεξουαλικές ορμές όσων στόχευε να χτυπήσουν κόκκινο και να επιθυμούν να κάνουν σεξ με τον πρώτο άνθρωπο που θα έβρισκαν μπροστά του. Λοιπόν. Έμπαινε, για παράδειγμα, λέει ο πρωταγωνιστής, σε ένα γυμναστήριο, πατούσε το κουμπί. Και όσοι βρίσκονταν στο χώρο, δεν πάνε άδραχα, λέει, στο διάδρομο, δεν πάνε σήκωναν 100 κιλά στην μπάρα, άρχισαν να χαϊδεύονται και να λιούν από σεξουαλική επιθυμία. Ακολουθούσε ρωμαϊκό όργιο και ο πρωταγωνιστής διάλεγε την παρτενέρ του και μας χάριζε μερικές από τις πιο προσωπικές του στιγμές μαζί της. Εννοείται ότι η σειρά ήταν εμπνευσμένη από το κουμπί της, του Μίλο Μανάρα. Και εννοείται ότι την αγαπήσαμε πολύ περισσότερο από την ταινία με το λεκοντρόλ που έκανε ο Άνταμ Σάντλερ πολύ αργότερα. Και χειροβλακή ήταν. Για 4-0 Ολυμπιακός. Τι λέει, ρε φίλε. Αστέρια, πάμε. Ποντένσε. Η Justin και ο αρχαιολόγος. Ναι, το θυμάμαι. Στο Justin in the Heart of Passion, ένας καθηγητής αρχαιολογίας είχε για μαθήτριά του την Justin, την οποία προσπαθούσε σε κάθε επεισόδιο να ρίξει το κρεβάτι του. Από τη μία τον μισούσαμε γιατί είχε την ευκαιρία να ταξιδεύει στο Μάτσου Πίτσου με την Justin Αντάμα, από την άλλη γελούσαμε μαζί του γιατί δεν το καθόταν σχεδόν ποτέ. Ο Μόλντερ, κατά τις 9 το βράδυ. Βάζαμε Star να δούμε το Μόλντερ να παλεύει παρέα με τη Σκάλ κόντρα σε εξωγήνου σε κάποιο επεισόδιο των X-Files. Ενώ λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος τύπος ήταν αφηγητής του Red Suit Diaries, στο οποίο κάθε φορά περιέγραφε μια διαφορετική ερωτική ιστορία την οποία περιμέναμε με αγωνία. Silk Stockings, Poison Ivy Trilogy, Αφροντίζια, Βαλτεντίνα, Ροζ Ιστορίες είναι μερικοί ακόμη τίτλοι ταινιών ή σειρών που έπαιξαν εξίσου καθοριστικό ρόλο. Ροζ Ιστορίες, κάτι μου λέει. Στη σεξουαλική μας διαπαιδαγώγηση, Top 5 Softcore Pornostars. Κρίστα Άλεν, η Σάνον Τουίντ, ηθοποιός που γεννήθηκε Μίλφ και έγινε σύζυγος του Τζεν Σίμονς, μάλλον την άνε. Ντάνι Μπόουν, η αιώνια φοιτήτρια. Γκάμπριέλα Χολ, η record woman συμμετοχών σε ερωτικές ταινίες. Μάλιστα. Το Video Club, το περίπτερο βεβαίως, που είχε έτσι, ρε παιδί μου, λέει, ταινίες ερωτικού περιεχομένου σε εφημερίδες. Τράπουλες αλλά και άλλα δαιμόνια, μάλιστα. Ωραίο θέμα, ρε φίλε. Ωραίο, ρετρό. Εσείς οι παλιοί που ακούτε, ενδεχομένως να νοσταλγήσατε λίγο. Η 40 κάτι. Εγώ σου λέω, θυμόμουν αυτές από το Alter με την Εμμανουέλα. Ναι, ναι, ήταν. New Channel θυμάμαι ότι έδειχνε για τις πλάτες. Αυτό. Τώρα τα άλλα δεν τα έχω. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος φάνος, από την αλήθεια. Εν τω μεταξύ. Του σπορ. Πότε ήταν η πρώτη. Υπάρχει χώρος που είναι άρρωστος, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Ξέρει ονόματα. Από εδώ, από εκεί, τα πάντα. Εδώ βραβεία δεν κάνουνε. Καλά, ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει κόσμος που είναι πολύ φαν των ταινιών και ξέρει και πορνοστάρ και τέτοια. Ή μπορεί να βλέπει, ξέρω εγώ, συγκεκριμένες ταινίες με την τάδε πορνοστάρ. Χόλι Χάλστον, ας πούμε. Στόρμι Ντάνιελς που έχουν πει. Όπα, φίλος στο τηλέφωνο. Φίλος στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Α, γεια σας. Λοιπόν, θα σας θυμίσω καλές εποχές Φιλνέτ, ναι. Στην οποία το σήμα, το τηλεοπτικό, ήταν ανάποδο, ήταν αρνητικό. Έβγαινε δηλαδή σε όλες τις τηλεοράσεις όσοι το πιάνανε, σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, έπαιζε παντού, αν είχες καλή κεραία. Ναι, αλλά δεν είχες καλή εικόνα.
Είχε εικόνα, αλλά είχε αντιστροφή. Δηλαδή, σαν να βλέπεις ένα αρνητικό φωτογραφίας. Α, ναι, δίκιο έχεις, ναι. Δεν είχε χιόνια, ήταν αντίστροφο. Και πολλοί βάζανε ένα σαν πυκνοτάκι από πίσω από την κεραία, όταν θέλανε να δούνε, για να αντιστρέψει το σήμα, για να δουν τι εικόνα. Ναι. Μιλάνε, την εποχή ηλεκτρολόγηση είχαν κάνει τρελά λεφτά. Κάποιοι φίλοι σου τα κάνανε αυτά, φαντάζομαι. Όχι φιλνέ, ήταν παντού γνωστό. Όσοι ήταν ηλεκτρονικοί, όλοι με ένα αποκωδικοποιητή φιλνέ στο χέρι ήταν. Μάλιστα, όλοι τότε. Μάλιστα. Ναι. Ο χάμος. Είναι φοβερό πάντως ότι το τότε φιλνέ, νυν, νόβα και όλα αυτά, ακόμα και τώρα. Δηλαδή, πόσα χρόνια είναι το φιλνέ του Παυλανόβα, δεν είναι. Πάνω από 20 χρόνια είναι. Κάτι 25 χρόνια είναι. Ναι. Από πάνω, τότε λοιπόν, ακόμα και τώρα, και τώρα η Νόβα με τα 4 κανάλια που έχει, τέλος πάντων το ένα, δείχνει κάθε βράδυ. Εγκυκλοπαιδική TV. Τσοντάρες. Ναι. Και πάρα πολλοί σταθμοί τότε που λειτουργούσαν κάποιοι πειρατές παράνομα και εκείνοι βάζανε βιντεοκασέτες 8 ώρες και παίζανε όλο το βράδυ. Αλλά... Είχανε και αίθουσα προβολών. Όχι, δεν είχαν αίθουσα προβολών. Εγώ τα γνωρίζω γιατί έχω ασχοληθεί λίγο με το Χορτιάτι. Το δικαίωμα του Χορτιάτι. Ναι. Και υπήρχαν και κάποιοι που είχαν τα βίντεο με τηλεχειρισμό. Τα βάζανε και παίζανε μόνο το βράδυ και γινόταν ο χαμός. Μάλιστα. Χαμούλης. Και κάποιοι γνωστοί της Θεσσαλονίκης βάζανε, διαφημίζαν τα 090 τότε τα τηλέφωνα. Οπα. Ήταν εποχές, τηλέφωνα, αυτό που πήγα να πω πριν καλέσεις εσύ, ότι πότε ήταν την προηγούμενη εβδομάδα μετά το μάτς με τη Μόλντε που ήμουνα με την Περέντας και τα λοιπά, είχε σωστά αυτές που βγαίνουν. Ακόμα έχει, ναι, αργά όμως. Και πάρε με τηλέφωνο και σε περιμένω και... Και παίρνει κόσμος, δηλαδή εγώ να ρωτήσω την ώρα πάλι, παίρνει κόσμος αυτά. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κίνηση μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κίνηση μπορεί να έχει αυτό το πράγμα, να ξέρετε, έτσι. Τι να σου πω. Αυτό που πες με τον πυκνοτή πριν με το φιλμ ήταν καταπληκτικό, δεν το ξέρα. Ήταν φοβερό. Ήταν ένας πυκνοτάκος, δεν θυμάμαι τότε. Μια αντιστασούλα πυκνοτάκος, ήταν, δεν θυμάμαι κάτι, ήταν μια συσκευούλα και την έβαζε μεταξύ του καλωδίου της κεραίας και τη τηλεόραση και αντέστρεφε το σήμα από αρνητικό σε κανονικό. Ωραία πράγματα. Απίστευτες στιγμές, έτσι, δεν το συζητάω. Ωραία χρόνια, ρε φίλε. Πιο ρομαντικά δεν ήταν. Εντελώς. Πιο άγνα. Πιο ρομαντικά, ρε. Ο άλλος είχε βρει τρόπο να, την ανάποδη εικόνα να τη γυρίσει, να τη βλέπει πειρατικά και να τη δίνει. Ρομαντικό, ρε φίλε. Ήταν άλλη εποχή. Σου λέω, εκείνη την εποχή ηλεκτρονική πρέπει να είχαν οικονομήσει πολύ χρήμα, έτσι, όσοι ασχολούνταν με τέτοια κομμάτια. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μιλούσες με κάποιον να σε παρέα και του έλεγες τι δουλειά κάνεις και σου έλεγε παράδειγμα ηλεκτρονικός. Τον κοιτάγαν όλοι και 30 άτομα από πάνω του με τη μία κατευθείαν, ξέρεις. Συμφωνείς, επειδή σε ακούω και παλιό με αυτό που μου είπε ένας γνωστός μου πριν κάποιο καιρό, 45-46, ότι μου λέει με ένα ρε παιδί μου παράπονο δεν τις φτιάχνουν, λέει, τις τσόντες όπως φτιάχνα παλιά, μου λέει. Δεν τις κάναν όπως παλιά, αλλάξαν. Τι να σου πω σε αυτό, εντάξει, κοίταξε τώρα άμα πάρεις εποχές γνωστών Ελλήνων, π.χ. Γκουσγκούνι και τα λοιπά, το γέλιο που ρίχνεις δεν το συζητάμε, έτσι, της εποχής. Ναι. Αλλά τώρα τι να σου πω, σε αυτό το κομμάτι δεν έχω και τόσο μεγάλη εμπειρία, έτσι, και εγώ το 81 είμαι γεννημένος, δεν είμαι σχετικά μεγάλος. Ναι. Όλοι λίγο πολύ έχουμε δει, ρε παιδιά, τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε. Ναι, εντάξει. Μην το παίζουμε τώρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άντρας που να πρόσεξε, όχι μόνο, ναι, και γυναίκες, φίλε, που βλέπουν. Ναι, όντως, ισχύει. Ισχύει. Μην το πάμε μόνο στον άντρα, τέλος πάντων. Ακριβώς. Μας έκανες σοφότερους, να ξέρεις. Μας έκανες πολύ σοφότερους με την παρέμβασή σου. Θα σας ακούω τώρα εδώ πέρα. Αυτό με το πιθανό ήταν πολύ δυνατό. Αν υπάρχει και κάτι άλλο, μπορείς ξαναπάρω να σας πω. Εντάξει. Θα θυμηθώ, εγώ θα θυμηθώ. Εντάξει, έγινε. Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ. Μια μισή ώρα μιλούσαμε πάλι για μπάλα και λίγο για Matrix. Όχι, μία ώρα μιλούσαμε για μπάλα, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος. Μετά τις 11 μιλήσαμε για το Matrix, είχε συμμετοχή. Μετά τις 11.30 μιλήσαμε για τσόντες, είχε συμμετοχή. Λοιπόν, αυτά είναι όμως το νέο πρόγραμμα. Πρέπει να τα προσέξουν λίγο μέσα στο διοικητικό συμβούλιο. 4-0 Ολυμπιακός, παιδιά. Είναι ήδη σου μίλησε. Ναι. Πλέον δεν νομίζω να είναι ήδη σου μπορεί να γίνει κάτι. Για ακόμα μία φορά θα πω αυτό το πράγμα. Ο ένας έπαιξε με τον Άγιαξ και ο άλλος έπαιξε με την Ισταμπούλ Μπασαξεχήρ και τις κράσουν ορολογικά. Πρέπει εκείνη τη μέρα στην Πορτογαλία με την Πόρτο πρέπει να έβαζε δίγκολα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με αυτήν την εικόνα που είδα. Εντάξει, Νίκο, και άλλες φορές έχει παίξει με την Έστρεξ και αποκλείστηκε. Τι να κάνουμε τώρα.
Είσαι μόνος. Πού πας ρε. Αχ, το πείραξε. Το πείραξε, απίστευτο. Εκπληκτικό. Ρε Νίκο. Ρε το Νίκο. Έφυγε. Έξαλλος ο Νίκος Μοσχοβίτης. Το Νίκο. Λοιπόν, ο φίλος ο 28 δεν είμαι φαν λέει του πορνό, αλλά είναι ωραίο θέμα παράδειγμα. Τέρα Πάτρικ ή να βλέπεις την Τζέιμισον υποδίεται τον Τζίνι. Χαχα, λέει καληνύχτα. Τζένα Τζέιμισον, εντάξει, είναι γνωστή. Okay. Αυτή την Τέρα Πάτρικ τώρα όπως μου την είπες, την Τέρα Βάιμ, δεν την ξέρω να σου πω την αλήθεια, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, ο άλλος τώρα όντως έφυγε. Ρε Νίκο, έλα εδώ αγόρι να κλείσουμε την εκπομπή. Εκνευρίστηκες. Ρε Νίκο, εσύ είσαι ποιότητα, ρε φίλε, στον ΠΑΟΚ. Μην αντιδράσει έτσι τώρα. Μην γίνεσαι σαν τους άλλους και πετάγεσαι και πετάσεις τα ακουστικά και πετάγεσαι έξω από το στούντιο. Έλα μέσα, αδελφέ μου. Πάει αυτός τελείως. Λοιπόν. Ζάτσις. Ήρθε ο. Ωραία. Κάτσε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα στο Champions League. Στα απόψινά παιχνίδια. Young Boys, Ερυθρός Αστέρας 2-2. Προηγήθηκε η Young Boys, το γύρισε ο Ερυθρός Αστέρας 1-2 και με το δεύτερο γκολ μάλιστα του Ματέο Γκαρσία στο 46 και ισοφάρισαν οι Ελβετοί 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Δυναμό Ζάγκρεμπ, Ρόζεμπορκ 2-0, τελικό και αυτό προβάδισμα πρόκριση για τους Κροάτες. Έλα εδώ, έλα μέσα, ρε, πετάς τα ακουστικά τώρα να πούμε, σαν τον Νίκο Μπουγάτσα. Ολυμπιακός Πειραιός Κραστοντάρ 4-0, Ολυμπιακός στους ομίλους της Champions League. Λοιπόν, εσύ θες στον κύριο Παλίκρη, φίλε, και εγώ θα κάτσω σπίτι μου. Τι θες τώρα. Εγώ αποκλείστηκα από το χωριό στην Νορβηγία. Τρελός είσαι τώρα. Που κατέβηκα με 4-3-3 να πούμε στο Μόλντε και με τον Τόρσο Εκστρέμ. Να μην τα πούμε, Ρενίκο, τώρα. Δεν θα τα πούμε. Βεβαίως, οι νικητές των εισιτηρίων ΠΑΟΚ δεν έστειλε, παιδιά. Τίποτα, κανένας. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα τι γίνεται. Τρεις είστε, παιδιά. Τρεις τα παίρνετε. Τα εισιτήρια. Νικό, φέρε ένα χαρτί και ένα στυλό. Ρε. Έχει Μαριλίζ μπροστά στο ίδιο τη Μαριλίζ. Έχει ένα χαρτί, φέρτο. Για να τα σημειώσουμε τα ονόματα. Λοιπόν, είναι ένας, δύο. Τρεις. Ωραία. Τρεις. Φέρτο λίγο εδώ πέρα στην άλλη. Φέρτο λίγο, αδελφέ μου. Φέρτο Justify My Love, έλα. Wanting, waiting for you. Λοιπόν, Αθανάσιος Βίκας. Αθανάσιος Βίκας. Ηλέκτρα Πουλέκα. Νούμερο 2. Και Κώστας Παπαθανασίου κερδίζεται εισιτηριάκια για το Άρη Σόφι Σάββατο 9 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αύριο η Μαριλίζ θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας κατατοπίσει για τον τρόπο που θα τα παραλάβετε. Ευχαριστούμε πολύ τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας και απόψε κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Υπό τους ήχους του Justify My Love θα σας αποχαιρετήσουμε. Τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε και πάλι ως Μπαλαντέρ την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.